Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η τελευταία προεκλογική εκπομπή του Top Channel. Λίγες ώρες στην κυριολεξία πριν ανοίξουν οι κάλπες της κρίσιμης μάχης της 7ης Ιουλίου και το καθιερωμένο debate από το Top Channel. Να παρουσιάσουμε αμέσως τους συνδετημόνες, τον κύριο Γιάννη Θεοφύλακτο, εν ενεργεία και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ναμοκοσάνη. Καλησπέρα, κύριε Θεοφύλακτε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Χρόνια Κριτίδη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καλησπερίσω τον συνάδελφο Παναγιώτη Πλιάτσιο και να εξηγήσουμε πως ο κύριος Τάσος Τσιλφίδης, ο οποίος έχει κληθεί, του έτυχε κάτι πραγματικά έκτακτο. Ευχόμαστε μέσα στα επόμενα λεπτά και όσο ο Παναγιώτη προχωράει η εκπομπή, να έρθει και να καταλάβει την θέση του. Εντάξει, μας είπε ότι έρχεται, αλλά πραγματικά κάτι πραγματικά έκτακτο. Πραγματικά έκτακτο. Εντάξει, αυτά, να μην δώσουμε λεπτομέρειες τώρα, να είναι καλό άνθρωπος. Θα έρθει σε λίγο και φαντάζομαι πως θα τον έχουμε κοντά μας. Ξέρεις, Παναγιώτη, μου έκανε εντύπωση λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ο κύριος Θεοφύλακτος και ο κύριος Ακριτίδης αντάλλαξαν θερμότατη χειραψία και συνειδητοποίησαν και οι δύο πως γνωρίστηκαν χάρη της προεκλογικής περίοδου. Συγκεκριμένα σε λαϊκή αγορά. Είδες που και οι εκλογές έχουν τα καλά τους, διευρύνεις τον κύκλο των γνωριμιών σου. Στις λαϊκές. Στις λαϊκές. Γιατί όχι, τι έχουν οι λαϊκές. Μια χαρά λαϊκές. Μια χαρά λαϊκές. Κύριε Θεοφύλακτε, είναι κρίσιμη η εκλογική μάχη. Το χρόνο τον επιλέξατε εσείς. Δεν μας ευνηδιάσατε, μπορώ να πω. Άλλωστε, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δημιούργησαν μία μάλλον επιτακτική ανάγκη για αυτές τις κάλπες. Οπότε θα ήθελα εξ αρχής, αν σας είναι εύκολο, να μας θέσετε το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Πραγματικά ήταν αρκετά πιθανό μετά τις ευρωεκλογές να οδηγηθούμε σε εθνικές εκλογές. Είτε το αποτέλεσμα ήταν, όπως αποδείχθηκε τελικά, αρκετά αρνητικό για μας. Και εξ αρχής ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είπε, εφόσον έχουμε μια τέτοια διαφορά, δεν θέλω να πάμε άλλους τρεις μήνες ως τέλος τετραετίας, προκυρήσω εκλογές, αλλά το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Είναι ότι τώρα αποφασίζουμε για τη ζωή μας, στις 7 Ιουλίου, οι ευρωεκλογές ήταν κάτι διαφορετικό, ο κόσμος έβγαλε τη δυσαρέσκειά του, εκδήλωσε τη διαμαρτυρία του, όμως τώρα πρέπει να, και πιστεύω όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες πολίτες, θα θυμηθούν ποιος χρεοκόπησε, ποιος κατέστρεψε τη χώρα, θα θυμηθούν ποιος την έβαλε στα μνημόνια και ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να πρεσβεύουν αυτές τις πολιτικές. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα επιλέξουν εμάς τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και τη χώρα βγάλαμε από τα μνημόνια και την κάναμε να σταθεί στα πόδια της και το σχέδιό μας για το μέλλον είναι να συνεχίσουμε με την κοινωνία όρθια και με την ανάπτυξη να αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και τη μεσαία τάξη. Απορροφήθηκαν οι κραδασμοί, λέτε εσείς, από την τετραετία, την τόσο πετυχημένη πάντως όπως μας περιγράψατε. Δηλαδή και από τα μνημόνια βγήκαμε και τη μεσαία τάξη λίγο δεν τη στηρίξατε, αλλά είπατε τώρα σώσατε τη χώρα από το γκρεμό. Τότε γιατί τέτοια δυσαρέσκεια η οποία την εισπράξατε πολύ έντονη. Οι 9 μονάδες έκαναν εκοφαντικό θόρυβο. Είναι ο κόσμος. Γιατί προς τι εξαγρίωση δηλαδή. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι ότι δεν έγιναν λάθη στην τετραετία, στα 4,5 χρόνια που κυβερνήσαμε. Αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρά, τόσο εγκληματικά. Όταν, ώστε... Να μας πείτε δύο λάθη. Γίναν λάθη χειρισμού και κυρίως επικοινωνιακά, τα οποία. Είτε το τελευταίο, ας πούμε, με τις μετατάξεις, επικοινωνιακά το χειριστήκαμε με κάκιστο τρόπο, ενώ ήταν κάτι που αφορούσε όλα τα κόμματα, κάτι που θα γινόταν δηλαδή σε συμφωνία όλων των κομμάτων, αλλά... Και συγγενικά πρόσωπα όμως... Ναι, αλλά δεν ήταν διορισμός όπως τα παλιότερα χρόνια που... Πρόεδροι Βουλής της Νέας Δημοκρατίας διόριζε. Τρεις μέρες κλείνοντας η Βουλή να. Αρνητικό, λάθος, γι' αυτό το ανέφερα σαν λάθος. Γι' αυτό το ανέφερα σαν λάθος. Τα μετράνε. Το ανέφερα σαν λάθος, αλλά δεν είναι το έγκλημα, δεν είναι ο μόνιμος διορισμός που είναι από το παράθυρο. Είναι μια μετάταξη. Τέτοια λάθη γίνανε λοιπόν και κόστησαν. Αυτό που κόστησε περισσότερο στις ευρωεκλογές, ελπίζω όμως ο κόσμος να το ξανασκεφτεί και πιστεύω ότι θα το ξανασκεφτεί, είναι η κούραση μετά από 9 χρόνια μνημόνια. Ο κόσμος είναι εξαντλημένος και θα βγάλει τη δυσαρέσκειά του σε αυτό που κυβερνάει, έτσι ή αλλιώς. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν κόστησε και η συμφωνία των Πρεσπών. Αν και όσο περνάει ο καιρός, βλέπω και όσο βγαίνουν στη δημοσιότητα και
οι επιστολές του Κώστα του Καραμαλή και η θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι σύμφωνη με τη σύνθετη ονομασία με τον Βόρειο Μακεδονία, πέφτει το, το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όμως είχε δουλευτεί τους προηγούμενους μήνες εναντίον της δικής μας κυβέρνησης και νομίζω αυτοί, κυρίως αυτοί οι δύο πυλώνες είναι που κόστησαν στις ευρωεκλογές. Νομίζω όμως ότι στις 40 μέρες που πέρασαν ότι ο κόσμος θα ξανασκέφτεται και θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Σαφώς καλύτερο για μας. Τώρα πόσο καλύτερο μένει να το δούμε σε λίγες ώρες. Θα το δούμε τις κύριε Κρητήδη, ο κόσμος είπε, ο κύριος Θεοφύλακτος, δεν ξέχασε ποιοι κατέστρεψαν τη χώρα, ποιοι μας έβαλαν στα μνημόνια. Εγώ κάτι καμπανάκια αισθάνθηκα να χτυπάνε. Δεν ξέρω αν και εσείς τα δικά σας τα αυτιά. Ακούω καμπάνες. Αυτό. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι, ακούσαμε ότι ήταν η πιο πετυχημένη κυβέρνηση όλων των δεκαετιών η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ναι, το ακούμε συχνά. Ναι, ναι. Και το ζούμε και πολύ συχνά. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε, ας πούμε, το 70% ανεργία νέων στον νομό Κοζάνης. Ήταν η πετυχημένη κυβέρνηση. 30% ανεργία στον νομό Κοζάνης ήταν η πετυχημένη κυβέρνηση. 8% μείωση ανεργίας πανελλαδικά. 8 μείωση, ναι, ναι, καλά. Μια συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής του Σαμάρα, βέβαια, έτσι, την οποία την πήγαμε πίσω 6-7 μήνες με τις παλινοδίες του κυρίου Βαρουφάκη με το Ενανή Γιάννη. Μετά διαπιστώσαμε ότι δεν μας έκανε το Ενανή, θα θέλαμε δύο νη. Φτάσαμε να κλείσουμε τις τράπεζες, γιατί αυτό είναι καινούργια. Είναι, δηλαδή το capital controls, κλείσανε οι τράπεζες. Είναι όλα αυτά τα πρέπει να τις πετυχημένες κυβέρνησης αυτά. Ναι, αλλά αυτά ήταν αποτελέσματα των δικών σας ενεργειών. Και τι να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στη δινή θέση. Αναβαπτίστηκε με τις εκλογές, αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εμείς πήγαμε μια συμφωνία και ψηφιστήκαμε. Και ψηφιστήκαμε, αυτό λέει. Με κλειστές τράπεζες ψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, ο συνάδελφος προηγουμένως έκανε μια αναφορά στον κόσμο και είπε ότι δεν το έχει καταλάβει, γιατί δεν υπήρχε προπαγάνδα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Το διακύβευμα των εκλογών είναι ότι ζήσαμε. Εγώ είμαι σαφής σε αυτό που λέω, ότι αυτή η κυβέρνηση εξέφερε την αριστερά. Η αριστερά που θεωρεί ότι όποιος παίρνει πάνω από 20.000 ευρώ είναι πλούσιος, ότι θα πρέπει ο επιχειρηματίας είναι εγκληματίας, ότι θα πρέπει να στοχοποιηθεί αυτός που προσπαθεί να αναπτύξει το επιχειρήν, ότι θα πρέπει να συνδεθεί το ασφαλιστικό και οι εισφορές με το εισόδημα, ότι θα πρέπει η φορολογία να φτάσει στα ύψη, ότι θα πρέπει ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 60-70% των εισοδημάτων, όχι των κερδών του. Δεν είπαν τέτοια. Είπαν ότι μόλις ξαναβγούνε θα τα μειώσουν όλα αυτά. Δεν είπανε, τα φτιάξανε αυτά που είπανε. Λέω αυτά που φτιάξανε. Και στη συνέχεια όταν παίρνεις χάνεις με 9,5 μονάδες διαφορά, αρχίζεις και διαπιστώνεις ότι υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που τα ξέχασες στην πορεία. Όπως ξέχασες, ας πούμε, τον κόσμο, ξέχασες το ανακαλύπτεις μεσαία τάξη, λες ότι τώρα απλά θα μειώσουμε τη φορολογία, δίνεις επίδομα και λες ότι είναι 14η σύνταξη, 13ος μισθός. Εντάξει, αν τραβούσαμε και λίγο παραπάνω, θα δίναμε και ένα 14ο μισθό. Δεν είναι για να αστειευόμαστε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το διακύβευμα είναι το εξής. Δεν τα αξίζουμε αυτά. Η Ελλάδα αξίζει αξιοσύνη και πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό λέει παντού. Δεν θα χαϊδέψει αυτιά. Θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που θα βγάλει τη χώρα μια και καλή από τα μνημόνια, που θα φέρει επενδύσεις, θα είναι αυστηρό και δίκαιο απέναντι στους κακούς επενδυτές και επιχειρηματίες και θα είναι και αυστηρός και δίκαιος απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς να διακινδυνεύουν οι θέσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Απολύσεις δεν θα κάνει. Ναι, καμία. Αυστηρός όταν λέτε τι είναι. Θα πω, ναι. Αυστηρός όταν εφαρμόζονται. Αξιολόγηση. Να εφαρμόζονται ακριβώς τα καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων. Και τώρα δημόσιο, γιατί τώρα, γιατί δεν. Καλά, το γίνεται τώρα, αφήστε τώρα. Το δημόσιο. Δεν απάντησε αυτό. Θα σας πω, αυτό λέω. Το δημόσιο λοιπόν έχει ένα πολύ σημαντικό και κέριο ρόλο να παίξει. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρησιμοποιείται ως υπανάκια των λιδιορισμών και των σφιδολογικών, των σφαιτών. Τώρα, κύριε Κρητήδη, στην εποχή των Golden Boys, μπορείτε εσείς να τα λέτε αυτά, ότι το ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να κάνει ροσφαιτιά. Έχουμε υπάρξει σε εποχές Golden Boys. Το έχουμε ζήσει αυτό, δεν ξέρω, δεν το θυμάστε. Πάρα πολύ καλά, γιατί θυμάμαι και τα λάθη που κάναμε και θυμάμαι ότι μάθαμε και τα λάθη αυτά. Το θέμα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Εδώ βλέπω ότι δεν μαθαίνουμε τα λάθη. Τώρα λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, ας το πείτε στον κόσμο έξω να πείτε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όλοι αυτοί που ψηφίσανε τις ευρωεκλογές κάνανε λάθος. Κάντε μια βολή στην αγορά να δείτε πόσο θύμα μένει στον κόσμο. Λάθος δεν κάνανε. Το φόρουμ της δεκαετίας θεσπίστηκε επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Από το 2010 μέχρι πότε λέτε. Από το 2009-10. Από το βάρο, να μπορούμε να το κόψουμε σε χρόνια όμως. Τι θεσπίστηκε. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν είπε ότι ήταν σωστά αυτά που γίνανε. Δεν ήταν έτσι. Μειώθηκαν και οι φόροι επί Σαμαρά, αλλά. Ωραία, αν κάποια λάθη γίνανε ή ήταν αναγκαία να γίνουν,
Αυτά δεν μπορούν να επιδεινώνονται και να πολεμάται ένας κλάδος. Εδώ είχαμε πόλεμο, να είδαμε προσπάθεια εξόντωσης ένα κλάδο και τα καταφέραμε. Ξέρετε δηλαδή, τι αισθάνομαι μερικές φορές όταν ακούω κάποιον της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει. Λες και μόλις βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου. Τα δικά σας. Μα δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Τα δικά σας φάλματα, σαν να μπήκαν στην κολυμπήθρα του Σιλουάμ και βγήκατε άσπηλοι και αμόλυντοι. Όλοι οι υπόλοιποι έκαναν όλα τα λάθη. Καλά, γιατί γελάς Παναγιώτη. Το ίδιο λέει μετά το εξάμεινο, ότι αφού ψηφιστήκαμε και γράφουμε όλα, το εξάμεινο. Όλα τα προηγούμενα ήταν... Όχι. Να πω δύο συγκεκριμένα για τη μεσαία τάξη. Βεβαίως. Κάνουμε διάλογο, έτσι, με την Πέιτα, αλλά κάνουμε διάλογο. Συγχωρέσουμε λίγο να απαντήσω σε αυτό που θα το μην το ξεχάσουμε. Όχι, κανένα, δεν υπάρχει καμιά κολυμπήθρα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μα είπατε, εμείς τα βιώσαμε, τα λάθη μας τα κάναμε, μάθαμε από αυτά, ξαναβγάλετε μας. Αυτό λέτε τώρα. Εμείς καταλάβαμε τι έχουμε κάνει λάθος. Το ότι οδηγήθηκε η χώρα εδώ, οδηγήθηκε από πολιτικές λαϊκισμού αριστερόστροφες. Άρα τους κατηγορείτε για λαϊκισμό. Όχι, οδηγήθηκε εδώ. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, κυβέρνησε και το Πασόκ αυτή τη χώρα. Δεν κυβέρνησε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όλα αυτά που γίνανε, αυτή τη λογική είχαν. Μάλιστα, βάλτε μια τελεία. Τώρα, για να αν τελείω, να συναντήσω ένα ψάφο. Λαϊκισμό πάντως είχαν και οι δικές σας κυβερνήσεις, γιατί γι' αυτό και πτώχευσε η χώρα. Αλλά θέλω να πω για τη μεσαία τάξη, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Δύο βασικά λάθη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που τώρα πραγματικά σαν να μην τα θυμούνται. Πρώτον, τους μεταχειρίζονταν σαν εγκληματίες, αν χρωστούσαν, που όλοι χρωστούσαν στην εφορία και στα ταμεία. Και τους περνούσαν αυτόφορο, περνούσαν οι άνθρωποι τις νύχτες στο κρατητήριο, και σαν δικηγόρος το έχω ζήσει και το ξέρω. Και δεύτερον, άνθρωποι που, έμποροι, επιχειρηματίες, που ήταν πλήρωνε για 30 χρόνια τις φορές τους ως το 2010-2011, μετά με τα μνημόνια δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν και μέναν ανασφάλιστοι και να μην μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Για ένα διάστημα δεν επιτρεπόταν. Δεν υπήρχε κανένας ανασφάλιστος. Όλοι είχαν περιθώσει. Δεύτερον, μόλις είδαν τότε την κοινωνική κατακραυγή. Οι Υπουργοί Υγείας του Σαμαρά είπαν εντάξει θα τους περιθάλπουμε αλλά θα στέλνουμε το λογαριασμό στην εφορία. Αυτά κάναν για τη μεσαία τάξη. Τώρα βέβαια λένε μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Μακάρι να... Αλλά ας δούμε λίγο ποια είναι η μεταχείριση της μεσαίας τάξης από τη Νέα Δημοκρατία στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Ας δούμε ποια είναι η μεταχείριση από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, επίσης στα δύσκολα χρόνια, αλλά τέτοια πράγματα να τους βάζουμε στα κρατητήρια πάντως ή να τους αφήνουμε έξω από τα νοσοκομεία, δεν τα κάναμε. Εγώ δεν λέω φορολογήθηκε αυτό που λέτε, πράγμα. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Φορολογήθηκε. Μετά χρεώθηκε. Αυτό έγινε νομοσχεδιοποιήθηκε νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Πιθανόν άτυπα να ψηφίστηκε νόμος επί Νέας Δημοκρατίας. Στέλναν το λογαριασμό στην εφορία. Ήταν το 5 ευρώ. Με το 5 ευρώ όμως, ενώ εδώ πέρα δεν υπάρχει 5 ευρώ. Εδώ είστε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Μπόρεσα και πήγα στα νοσοκομεία. Και εκτός από το 5 ευρώ. Οι ανασφάλιστοι μπαίναν και πριν στα νοσοκομεία. Με 5 ευρώ. Χωρίς 5 ευρώ. Εκτός από το 5 ευρώ. Χωρίς 5 ευρώ μπαίναν στα νοσοκομεία. Και πήγαινε ο λογαριασμός στην εφορία όμως τώρα. Χωρίς 5 ευρώ. Άμα έκανε χωρίς να πάει λογαριασμός πλέον. 8.000 ευρώ στην εφορία και μετά από 5 μήνες γινόταν 18 με τις προσοχές. Χωρίς 5 ευρώ. Αυτά τα καταργήσαμε. Χωρίς 5 ευρώ. Αυτά τα καταργήσαμε. Εγώ δεν λέω ότι σήκωσαν το βάρος η μεσαία τάξη. Σήκωσε το βάρος. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και το καταλαβαίνω πολύ καλά τι θα πει, από ένα ποσό και πάνω. Γιατί στα μικρά ποσά. Πόσες αιτήσεις διαγραφείς και οι δικηγόροι. Και οι νέοι δικηγόροι ελαφρύνθηκαν. Γιατί οι ασφαλιστικές τους εισφορές μειώθηκαν. Πόσες αιτήσεις διαγραφείς είχατε από το δικηγορικό σύλλογο. Να μην πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Η σύνδεση του εισοδήματος με τις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι απαραίτητο. Θα σας πω για τους μηχανικούς που το πληθυσμό των μηχανικών μειώθηκε κατά 50% διαγραφή από το τσιμέντο γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Και οι δύο ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο οδήγησε σε αυτούς τους νέους φόρους επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή την αύξηση του φόρου τσιγάρα, καπνό, κατάργηση έκπτωση φόρου 1,5% στην παρακράτηση φόρου. Τις γενικές αρχές. Αύξηση φόρου στην πύρα, φόρου στον καφέ. Όλα αυτά όμως ήταν απόρριες του τρίτου μνημόνιου. Άλλο, δεν ψηφίστηκαν οι λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, δείτε, η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον τώρα. Αλλιώς έπρεπε να κοπούν οι συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον. Ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή. Απέδειξε. Στο ερώτημα που θέτει τώρα ο κ. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε και αποδεικνύει ότι τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα δεν έκανε ποτέ. Ήταν η πιο σοβαρή κυβέρνηση όσον αφορά έπαιρνε τα βάρη πάνω της. Τα έπαιρνε. Τα αναλάβανε το φορτίο, αναλάβανε το κυριοβάρος. Και διαχρονικά, ναι. Δεν έκανα βάρος να πει ο Κώστας Καραμάλης που χρέωσε τη χώρα με 24 δις πρωτογενές έλλειμμα το 9. Καλά, τώρα μην πάμε τώρα πίσω γιατί θα πάμε στο σημείο τώρα, θα πάμε κι αλλού. Δεν υπάρχει λόγος. Συμβολικά. Νομίζω δεν είναι έτσι. Μια δημοκρατία είναι μια δημοκρατία. Και ο Ολυμπιακός Αγώνας ποιος τους χρέωσε, ξέρετε, ο Ολυμπιακός Αγώνας τι ήρανε. Ο ΙΟΦΕ έχει αποδείξει με μελέτη ότι δεν χρέωσαν τη χώρα. Να μου την παρουσιάσετε. Εγώ δεν την έχω δει, κύριε Πλέσσα, αυτή τη μελέτη που λέτε, αλλά τέλος πάντων, επειδή ζούμε εδώ παρικούμε όλοι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω ότι τις ευθύνες τις ανέλαβε. Τα βάρη τα ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα κρίθηκε το λαό, έτσι.
καταψηφίστηκε, άλλαξαν οι κυβερνήσεις, όντως γίνανε λάθη, όντως γίνανε παραλήψεις. Η κατάληξη του αυτόφορου δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε επί Νέας Δημοκρατίας. Παρέμενε ποινικό αδίκημα όμως. Ναι. Το αυτόφορο που έγινε. Η δήμευση όμως τη υπεριουσία και η μεταφορά όλων των. Παρέμενε ποινικό έγκλημα. Και η μεταφορά όλων των χρεών για τη δήμευση τη περιουσία ή τη δέσμευση των λογαριασμών δεν έγινε επί Νέα Δημοκρατία. Αυτά γίνανε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι ήταν μια πετυχημένη κυβέρνηση. Αυτά, αλλά να σα πω ποιο είναι το σημαντικότερο που έχει αλλάξει άρδιν όλο το σκηνικό, είναι ότι δεν εμπιστεύεται πλέον ο κόσμος την κυβέρνηση. Δεν την εμπιστεύεται. Τη μία λέμε το ένα, την άλλη λέμε το άλλο. Αλλά περιμένετε να έρθει Κυριακή τώρα να μην κάνουμε τέτοιες βαρύτητες. Όχι, δεν μιλώ ότι την εμπιστεύεται. Δεν εμπιστεύεται, θα δείξει αν την λάθος, εννοούσα το κράτος εννοώ, δεν εννοώ το κράτος. Αυτό που λέτε πάντως, τη μία λέμε, πότε λέγαμε το ένα. Αναφέρεστε πάλι στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Όχι, αναφέρομαι, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε. Να πω ένα παράδειγμα. Δεν το ξεχνάμε. Τα αεροδρόμια της Φράγκφουρτ σας θυμίζουν κάτι. Και μάλιστα προσπαθούμε ένα-ένα να τα εφαρμόσουμε. Ακόμα και εκείνα που φάνταζαν σαν ανέφικτα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα εφαρμόσουμε. Πολλά από αυτά, αρκετά από αυτά, εφαρμόστηκαν. Μόλις μπορέσαμε να πάρουμε μια ανάσα. Δηλαδή, όλα αυτά που άρχισαν να γίνονται ένα-ένα και το επίδομα ενοικίου. Η αύξηση του υποκατώτατου μισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου. Το κόψουμε το ΕΚΑΣ. Θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Μαθηματικά, προς τα εκεί πήγαινε η χώρα. 14-15, βγήκαμε το 18. Τρία χρόνια αργότερα. Δεν είδα να κλείνει οι αξιολογήσεις ο Αντώνης Σαμαράς. Και κλείνα ό,τι αξιολογήσεις και ό,τι μέτρα λάμβανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν χωρίς καμία πρόνοια για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή με την κοινωνία κατεστραμμένη. Υπάρχει ο αντίλογος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κάναμε ήταν. Που τους λέτε θεσμούς, ήταν παλιά Τρόικα. Δεν κλείναμε την αξιολόγηση γιατί βλέπαμε ότι η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Δύο πλευρές κλείνουν την αξιολόγηση. Εμείς όλη τη δημοκρατική ευαισθησία μέσα στην Ελλάδα δεν μπορεί να τη λέτε ότι δεν κλείναμε σου. Α, και εσείς δεν την κλείνατε τώρα. Δεν την κλείνατε γιατί την κλείσει. Ποιο είναι ο λογισμό. Μου θυμόσαστε, έχουμε ξεχάσει τι καταστάσει που ζούσαμε. Γιατί ζήτησε συγχωροχάρτη, το πούμε, ζήτησε βοήθεια από τη Μέρκελ τότε ο Αντώνης Σαμαράς που δεν την πήρε, είναι γνωστά αυτά. Αλλά η διαφορά μα, εγώ έτσι το βλέπω και αυτό θέλω να πω, ότι η διαφορά μα είναι ότι προσπαθήσαμε να κλείσουμε τι αξιολογήσει και να βγούμε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Και ενώ ήταν δύσκολη η κατάσταση και την οποία δεν φταίγαμε εμείς. Άλλη πτώχη στον κοινό. Με την κοινωνία όρθια, επειδή τα ακούω πάρα πολύ συχνά, θα έκανα ότι και λίγο σημαίνει. Αν μου επιτρέπετε. Σημαίνει ότι, ας πούμε, αντί να ξεπουληθεί η ΔΕΗ το 30%, το φτάσαμε και στη ΔΕΗ. Πάμε στην ιδιωτικοποίηση από δύο εργοστάσια. Σημαίνει αντί να. Πόσο πουλάμε. Αντί να κινδυνεύει η πρώτη κατοικία όλων των Ελλήνων, προστατεύεται η πρώτη λαϊκή κατοικία. Και οι πλούσιες γειτονιές και αυτοί που έχουν μεγάλα εισοδήματα μειώνεται η προστασία. Εντός, εγώ θυμάμαι μάτα έξω από τα συμβολιογραφικά γραφεία. Ο Κατσέλη το κοινάλι τον ψήφισε. Ναι, αλλά και την προστασία. Κυρία Κατσέλη με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Τον ψηφίσατε τον νόμο Κατσέλη. Ήταν ένας καλός νόμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισε. Τότε δεν ψηφίστηκε, ήταν λάθος από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ γιατί θυμάμαι μάτα έξω από συμβολιογραφικά γραφεία. Κυρίως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτες πληστηριασμοί κατοικιών πότε γίνανε. Πότε έγινε αυτό. Υπάρχουν πολλοί πληστηριασμοί κατοικιών και πριν το 2010 και μέσα στο 2014. Πρώτες κατοικίες δεν νομίζω να υπήρχαν, αλλά δώσουμε για μας δεν κάποιον έτσι. Αλλά και σε αυτό το ζήτημα, κοιτάξαμε, ας πούμε, να περιορίσουμε το κακό, να το αποτρέψουμε ιδίως στον πολύ τον κόσμο. Άρα όρθια, εν μέρη όρθια. Κάποιοι έμειναν όρθιοι, κάποιοι έπεσαν, εντάξει. Αυτοί που έχουν εισοδήματα και μπορούν να ανταποκριθούν, πώς να το πω, τα καταφέρουν και μόνοι. Κύριε, τέθηκε σε εφαρμογή μια εβδομάδα πριν, νομίζω, η ρύθμιση για την πρώτη κατηγορία. Και ήδη με το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη από μια επειδή πριν το πριν σημειώσει, επειδή μου το είπε ο κύριος Ακριτίδης, κύριε Ακριτίδη, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το κράτος χρεώθηκε την πενταετία που ακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 116 δις ευρώ και το κόστος όλων των Ολυμπιακών Αγώνων των 40 ετών ήταν στα 107 δις δολάρια. Κάντε την αναγωγή. Για κάνετε την αναγωγή. Έτσι. Και μετά έρχεται το 2009 ο κ. Σπανδρού και είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν αν, είπε. Άρα μην τα ανακατεύουμε όλα. Αν ψηφίσει το Πασόκ, ναι, αυτό είπε. Όχι, και ο κόσμος ψήφισε το Πασόκ, ας πούμε, και στη συνέχεια μάθαμε ότι λεφτά δεν υπήρχαν και μετά πήγαμε στην Ελλάδα. Επειδή θέλω να το φέρουμε λίγο προς τα δω, αν δεν έχει κατηρήσει λίγο προς το νομό. Θέλετε να κάνετε ερώτηση. Όχι, ήθελα να πω το εξής, κοιτάξτε να δείτε. Ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή, βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει κάναμε επενδύσεις εμείς στο διάστημα. Έχουμε κάνει ρεκόρ επενδυτικών, έχουμε εισρωές επενδυτικών ρεκόρ. Εξ αυτό ποιον είναι, ας πούμε τα αεροδρόμια της Φράγκφουρτ,
που αν θυμόσαστε καλά, δηλαδή ήταν χαμός την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, τα οποία θα τα πέρανε οι Γερμανοί, θα πηγαίνανε στη Γερμανία και δεν έπρεπε να γίνουν αυτά, γιατί ο λαός έπρεπε να είναι ιδιοκτησία του κτλ. Κτλ. Λέτε και χάσαμε τα αεροδρόμια. Το ίδιο συνέβη και με τον ΟΣΕ. Εσείς τρώσατε το χάλι για να τα χάσουμε πάντως, έτσι. Τα χάσαμε. Στη Φραπόρτ. Τι εννοείται, ιδιωτικοποίηση. Όχι, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο και συνέχεια το προχώρησε. Όταν εσείς θέλατε ούτως ή άλλως να στρώσετε το χάλι για τέτοιου είδους ιδιωτικοποίησης, αν δεν κάνω λάθος. Και πολύ καλά κάναμε, γιατί δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι έχει γίνει. Τότε γιατί τους κατηγορείτε επειδή το έκαναν, επειδή είχαν πει πως δεν θα το έκαναν. Ως κολοτούμπα το θέτετε, για να καταλάβω. Εγώ το θέτω ως πανηγυρισμός ότι έγιναν επενδύσεις από μέρους και δεν είχαν γίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγώ αυτό λέω. Βάλετε την Κόσκο στο τραπέζι. Βάλετε την Κόσκο, βάλετε την πόλη στο ΣΕ. Έναντι τιμήματος πολύ χαμηλότερου και με όλα αυτά. Βάλτε και την πώληση, το πολιτήριο της ΔΕΗ που εντάξει δεν μας βγήκε. Γιατί... Δεν έγινε πώληση. Δεν έγινε πώληση. Δεν πουλήθηκε, δεν πουλήθηκε ούτε μια μονάδα, αλλιώς θα είχε παρατηθεί ο Περιφερειάρχης μας. Όχι, θα το δώσω. Έχουμε ένα μήνα ακόμη. Κύριε Θεοφύλακτε. Α, ναι, είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Δύο έχουμε. Αυτές τις επενδύσεις εννοούσατε. Αν ήταν στο δικό μου, δηλαδή στις περισσότερες από αυτές ήμασταν υποχρεωμένοι για έτσι όπως παραλάβαμε τη χώρα και με τα μνημόνια που είχαν υποβληθεί. Άρα καλά είπα εγώ ότι έστρωσαν το χαλί οι προηγούμενοι. Ήταν έτοιμα πολλά από αυτά, όπως και τα διόδια για να μην αποφύγω ένα θέμα της επικαιρότητας. Ήταν υπογεγραμμένα και της περιοχής από το 2012. Προσπαθήσαμε όλα αυτά όσο γίνεται να τα καλυτερεύσουμε, να τα αποτρέψουμε, να τα καθυστερήσουμε. Για τα καθυστερήσει, σωστό. Και αυτό είναι. Και πολλά από αυτά, όσο γινόταν, εφόσον θελήσαμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ και το καταφέραμε αυτό, αλλά επαναλαμβάνω με την κοινωνία όρθια, θα εφαρμόστηκαν κάποια μέτρα στα οποία δεν ήμασταν απόλυτα σύμφωνοι, αλλά κοιτάξαμε να εφαρμοστούν με όσο γίνεται μαλακότερο τρόπο. Ναι, αλλά γιατί δεν πρέπει να φτάσουμε στο παραπέντε της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ για να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Γυρνάμε πίσω το. Ναι, γυρνάμε πίσω, αλλά εσείς λέτε πιστέψαμε. Για παράδειγμα, πώς θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία που χρέωσε τη χώρα, θυμήθηκε σχάτως απορία άξιο το γιατί και πώς τον Κώστα Καραμαλή μετά από 4,5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας. Ένα πάθος διακρίνει τον Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος τον έβαλε στην επικαιρότητα. Ο Κώστας Καραμαλής πάντως. Ο κύριος τον έβαλε στην επικαιρότητα, όντως. Τον έβαλε στο επίκεντρο του διαλόγου. Κύριε Θεοφυλάκη, το θυμήθηκε έφνης. Και λέτε εσείς λοιπόν, γιατί να πιστευτούμε την Νέα Δημοκρατία που μας χρέωσε 15,1 και αυτό αναγνώρισε σχάτως ο κύριος Πρωθυπουργός. Άρα πρέπει να θυμηθούμε και το τι κάνατε κι εσείς. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να φτάσουμε στην ψήφιση του τρίτου μνημονίου ενώ πηγαίναμε έστω και με επιστολική γραμμή να βγούμε από το δεύτερο. Αυτή είναι η ιστορία. Πάνω κάτω ήταν επανάληψη του δεύτερου. Είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Κοιτάξτε, πιστέψαμε και είχαμε την εντολή του ελληνικού λαού να διαπραγματευτούμε και να το αλλά πάμε. Αλλά οι άλλοι ήταν καλύτεροι διαπραγματευτές. Όχι διαπραγματευτές. Περισσότερη ισχύ στην Ευρώπη, το ξέραμε αυτό, αλλά ήταν και η συγκυρία τέτοια που ίσως εκεί κάναμε το λάθος, δεν το εκτιμήσαμε, που ήταν ενωμένοι και αγριεμένοι, να το πω, κατά της Ελλάδας και το Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, αλλά είχατε πει και εσείς go back με Μέρκελ, είχατε πει θα σκίσετε μνημόνια, θα χορεύουν, είχατε και εσείς μια ρητορική τότε. Που έπρεπε να βγείτε και να σας τρέμει το άπαν σύμπαν. Στους λιγμούς βαρουφάκι χόρευε. Αυτό είναι που ανέφερε με παρησία και ειλικρίνεια ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ότι είχαμε αυταπάτες, αλλά αυτή την εντολή του ελληνικού λαού είχαμε πάρει. Τότε, αν θυμάστε, ήταν αγανακτισμένος ο ελληνικός λαός, δεν άντεχε άλλο. Είχατε πάρει και ένα ναι τόσο όμως. Είχατε πάρει και ένα ναι. Είχατε πάρει και ένα ναι. Ένα όχι, συγγνώμη, και το κάνατε ένα ναι τόσο. Είδαμε ότι δεν μπορεί να περάσει. Δηλαδή η χώρα ήταν να. Ναι, μα τόση ώρα, κύριε Θεοφύλακτη, κάναμε μερικά λάθη, οπότε στην αρχή έχουμε μετρήσει. Αρκετούτσικα. Λίγο παραπάνω από το κανονικό. Αυτό στη διαπραγμάτευση. Αλλά στην ουσία είχαμε επανάληψη το προηγούμενο. Δηλαδή το χρέος της Ελλάδας, αυτό που λένε εγώ, ούτε το δέχομαι ούτε το πιστεύω. Ότι κόστησε αυτό η διαπραγμάτευση, Βαρουφάκη, κόστησε στην Ελλάδα 80-180 δισεκατομμύρια. Το χρέος αυξήθηκε, ο χρέος επιχειρήσεων. Το χρέος παρέμεινε ίδιο ή σχεδόν ίδιο. Και αν το 2015. Κοιτάξτε, έχετε μάθει να παίζετε καθυστέρηση τώρα. Μισό λεπτό έχει να ολοκληρώσει. Αν ολοκληρώσατε, να δώσω το λόγο. Αυτή ήταν αντίθετα όσον αφορά το θέμα της καραμανικής πτέρυγας, για να κλείσω με αυτό. Ήμουν από τους βουλευτές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγα ότι δεν πρέπει. Κακώς είχαμε λίγο σιγία σειρμάτου για το θέμα της περίοδου Καραμαλή. Είχαμε. Γίναν πολλά σφάλματα την πενταετία 2004-2005. Σας άκουσε ο Πρωθυπουργός λίγο αργά. Που έφτασε η χώρα τελικά να παραδοθεί με ένα τεράστιο έλλειμμα και να πούν οι δανειστές,
τέρμα το παιχνίδι με την Ελλάδα, game is over που είχαν πει. Άρα. Και σας σταματάμε να σας δούμε. Τελικά, διαβάσα το βιβλίο του κ. Κωνσταντίνου, το game is over. Yeah. Τελικά, όλοι λένε αναγνώρισαν και η Νέα Δημοκρατία, αναγνώρισε ο κ. Σαμαράς το έλλειμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε το έλλειμμα. Αυτό το δέρμα του Γεωργίου τον τρέχουν ακόμα στα δικαστήρια. Τέλος πάντων. Και ήθελα να πει κάτι ο κ. Σακητήρης. Τα λένε όλα, τα λέει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν νομίζω πολλά, πολλά παραπάνω. Άρα συμφωνείτε απόλυτα. Η καλύτερη κυβέρνηση έκανε αυτά τα μικρολαθάκια, εντάξει, θα τα συγχωρέσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η τακτική της αριστεράς, γι' αυτό λέω αυτή η κυβέρνηση είναι αριστερή, ήταν η καθυστέρηση πάντα. Καθυστέρηση σε όλα. Ασχέτως, δεν μας ενδιαφέρει το κόστος. Θα καθυστερήσουμε και θα διαβουλευτούμε. Καθυστερήσαμε στα αεροδρόμια, καθυστερήσαμε στο ελληνικό, καθυστερήσαμε στη ΔΕΗ, καθυστερήσαμε στον ΟΣΕ. Όλα αυτά βέβαια βγήκαν ως αποτέλεσμα, το ένα το ξεπουλήσαμε, το άλλο θα το ξεπουλήσουμε, αλλά δεν υπάρχει αγοραστής πλέον, γιατί δεν μιλώ. Τα αεροδρόμια ακολουθήσαμε την τακτική της Νέας Δημοκρατίας, ανακαλύψαμε τελικά, είναι καλή επένδυση αυτή. Κύριε Καρτίδη, έρχονται όμως οι Ευρωπαίοι και οι θεσμοί και λένε για πρώτη φορά ούτε η κυβέρνηση Παπανδρέου, ούτε η κυβέρνηση Παπαδήμου, ούτε η κυβέρνηση Σαμαρά εφάρμοσαν τόσο πιστά τα μνημόνια. Και τόσο κυβέρνηση. Άρα είτε εφάρμοσαν είτε καθυστέρησαν, από τα δύο. Όχι, εγώ θα καταλήξω. Λένε λοιπόν πιστόν στα θετικά της κυβέρνησης οι Ευρωπαίοι ή οι εταίροι μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου δεν είναι. Λέω ότι λένε Ευρωπαίοι. Καλά, ας λένε οι Ευρωπαίοι, ξέρετε, λένε οι Ευρωπαίοι, λένε μετά την εποχή. Αλλά κάρτους ακούτε και εσείς τους Ευρωπαίους όμως. Όχι, καθόλου αλλά κάρτους. Οι Ευρωπαίοι λένε ότι θέλουν, όποτε σας βολεύει τους ακούτε. Η μεγαλύτερη επιτυχία της παράταξης αυτής ήταν που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Τσίπρας την κράτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το πω. Ναι, ξαναλέω. Είναι αυτοί που έβαλαν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τσίπρας έκανε την Νομοσπονδιακή Ένωση. Υπέγραψε με το ευρώ. Και καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Ο Σιμίτης. Και πολύ καλά έκανε. Ο Τσίπρας την κράτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε λίγο στο σύγχρονο. Ο Τσίπρας ξεκίνησε να θυμάται κάτι παλιές θύμησες έξω από ΕΕ και ΝΑΤΟ. Καταλήξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε δύο ψηφίσματα. Βγήκε ένα ποσοστό που εγώ είχα πάθει σοκ. Καλή ώρα σαν αύριο. Σαν σήμερα. Σήμερα ήταν. Σαν σήμερα, 5-5. Εγώ δεν το πίστευα και δεν το φανταζόμουν ποτέ θα υπήρχε αυτό. Σήμερα, σύμπτωση. Και στη συνέχεια κάναμε κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα όμως, γι' αυτό λέει καθυστέρηση, κάναμε μια καθυστέρηση 6-7 μηνών. Και ξαφνικά βρέθηκε η χώρα να ήταν στα πρόθυρα κατάρρευση. Θυμόσαστε. Ή το ξεχάσαμε. Ενώ πριν δεν ήταν, λέει ο κ. Θεοφύλακας. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει η μνήμη, είναι λίγο παράξενη. Θα πηδάμε κάποια κενά. Ο κ. Θεοφύλακας πηδάει κάποιες εποχές. Δηλαδή... Δεν παρέλαβε πάντως η κυβέρνηση Τσίπρα μια χώρα οριακά. Όχι, τη διάλυσε όμως. Παρέλαβε μια χώρα που ήταν έτοιμη να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χώρα με 0,2 πλεόνασμα. Και ναι, καλά, οικονομικά. Επίσης παρέλαβε μια χώρα. Κύριε Θεοφύλακτε, γιατί τα λέω εγώ. Ενώ το 9 παρέλαβε ένα έλλειμμα 15,1. Θέλω να πω 15 μονάδες. Οικονομικά ξέρουμε τι παρέλαβε. Επίσης παρέλαβε μια κοινωνία να καίει το Σύνταγμα. Παρέλαβε μια χώρα έτοιμη να βγει από τα μνημόνια. Μια χώρα που καιγόταν κάθε μέρα το Σύνταγμα. Γιατί καιγόταν το Σύνταγμα. Μειώσει μισθών συντάξεων. Μείον 25% μείωση των μισθών. Μισό λεπτό να κληρώσει, κύριε Κρητήτη. Ορίστε, κύριε Θεοφύλακα. Μειώσει μισθών συντάξεων. Εγώ δεν έχω κληρώσει ποτέ. Μείωση του ΑΕΠ 25% που ούτε στην κατοχή δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Ανεργία 30%. Οι νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η κατάσταση τη χώρα. Γι' αυτό και εγώ ήταν το Σύνταγμα, κύριε Κρητήτη. Και μετά έφυγε και σκίσαμε τα μνημόνια και σώθηκαν όλοι. Και έπρεπε κάτι να γίνει. Προσπαθήσαμε να σκίσουμε τα μνημόνια αφού γυρνάμε στο εξωτερικό. Ήταν σκληρό χαρτί και δεν μπορούσα να ήταν χαρτόνι. Προσπαθήσαμε, δεν γινόταν. Ήταν αυταπάτη, κύριε Θεοφύλακα. Ναι, το παραδέχτηκα. Ήταν αυταπάτη. Αλλά είχαμε όμως την εντολή από τον ελληνικό λαό. Να κάντε το, προχωρήστε. Πηγαίνετε στα άκρα. Το πήγαμε στα άκρα, είδαμε ότι δεν γίνεται. Τέλειωσε αυτή η ιστορία. Όχι, δεν κάνατε αυτό. Και μετά. Όχι, παίξατε με την ελληνική οικονομία και με τον ελληνικό λαό. Είπαμε, δεν πήγατε στα άκρα. Καταστρέψατε μια χώρα ολόκληρη μέσα σε 6 μήνες. Όσο αυτό γίνεται, πιο καθόλου δεν την καταστρέψατε. Την καταστρέψατε. Και ξαφνικά θυμηθήκατε ότι υπάρχει και το μνημόνιο. Μετά υπάρχουν οι θεσμοί. Μειώσαμε την ενέργεια. Αλλάξαμε το όνομα. Περίπου ίδιο. Μόνο το πιεστάλι έκοψε το χρέο. Και με την καθυστέρηση. Ναι, καλά, εντάξει. Και βούλιαξε τα ασφαλιστικά του. Ο κύριος Σακαλώτος το έχει πει, κύριε Θεοφύλακα. Και με την καθυστέρηση, όχι. Μειώθηκε, ναι, αλλά είχε και άλλες συνέπειες.
Βέβαια, τα παράδοξα αυτή τη χώρα είναι. Του Μέσα, γιατί η επικυβέρνηση Σαμαρά ολοκληρώθηκε, γιατί δεν ήταν καλό. Γιατί είπατε ότι δεν είναι καλό. Επειδή είπατε έκοψε και άλλα πράγματα. Το PSI έκοψε τα ομόλογα, έκοψε κάποιου. Ναι, κάποια ασφαλιστικά δεδομένα που δεν ακολούθησαν τι εντολέ όμω τη κυβέρνηση. Το ΙΚΑ. Όχι, το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ. Οι ιδιώτε οι οποίοι χάσανε τι αυτοί. Οι ιδιώτε προφανώ. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι βάλει στο ζύγιο. Είχαμε τη μεγαλύτερη διαγραφή χρέου που έχει στην παγκόσμια ιστορία. Καλά, εντάξει, κοιτάξτε, η διαγραφή μπορεί να κάνει όπω θέλει εσύ, να γίνει και Αργεντινή, να γίνει και άλλα πράγματα. Δεν είναι το θέμα μα αυτό. Ναι, άρα έγινε συντεταγμένο. Λοιπόν, απλώ έγινε. Ιδιώδες διαπραγματεύσεις. Σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Με, που πάλι και εγώ ήταν το Σύνταγμα, να θυμάστε καλά. Έτσι, με όλα αυτά που κύριε Αργεντινή, το πρώτο μνημόνιο που δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ήταν λάθο, μάλλον. Έτσι έχει πει ο κύριο Μητσοτάκη. Τελικά ήταν λάθο. Κοιτάξτε. Που δεν ψηφίσαμε. Γιατί και οι δύο. Θα σα πω γιατί. Δεν ψηφίσατε το τρίτο, εσύ ψηφίσατε και το δεύτερο και το τρίτο. Θεωρώ ότι. Γίνανε κάποια πράγματα που ήταν λαθασμένα και όσον αφορά και στα οράματα που δόθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στη συνέχεια της διακυβέρνησης. Να τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Το εγώ τα είπα και από την αρχή είπα ότι είναι λάθη. Εγώ το υπογραμμίζω γιατί το υπογράμμισα και σε αυτό που είπε ο κ. Βουλή. Ναι, αλλά εγώ δεν είπα ότι είμαστε στην καλύτερη κυβέρνηση και δεν έχουν και καμία σχέση οι χρονικές στιγμές και η οικονομική κατάσταση της χώρας, έτσι. Όταν λάθη ανέλαβε, είναι λάθη. Όταν ανέλαβε το σύντρο... Δεν είναι λάθος όταν μας βολεύει και δεν είναι λάθος όταν μας κάνει την καρδιά. Μισόπε, λάθη κάνουν όλοι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, λάθη να τα λέμε όλοι. Αυτά. Το θέμα είναι τι είδους λάθη κάνουν όλοι και πώς τα αναγνωρίζουμε. Όταν λέμε ότι ήταν η καλύτερη καλά τα αναγνώρισε ο άνθρωπος όμως. Έχει μετά. Τόση ώρα μετράει λάθη. Ναι, αλλά πρέπει να ήταν η καλύτερη κυβέρνηση πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Αλλά εγώ ξαναλέω, πότε ξανακλείσαν οι τράπεζες στην Ελλάδα τέλος πάντων. Πότε. Πότε, δηλαδή μιλάμε για επιχειρηματικότητα. Βοήθησε τη μεσαία τάξη. Κλείνουν τις τράπεζες. Εντάξει. Σαφές. Λοιπόν, δηλαδή, για ρωτήστε κάποιον να σου και πείτε, με κλειστές τράπεζες βοηθάτε τη μεσαία τάξη. Και τα στελέχη σας πάντως, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος, από το τέλος του 2014 έκανε λυσαλαίο αγώνα να τρομοκρατήσει τον κόσμο, πάρτε τα λεφτά σας από τις τράπεζες. Δεν λέω τώρα θέλει να θυμηθείτε την ημέρα του Capital Controls πόσα στελέχη σας πήγανε και πήραν λεφτά από τις τράπεζες. Είσαστε στην Επιτροπή και Ερθόφυλακτα, έχετε και μεγάλη εμπειρία από την εξεταστική. Ήσασταν μπροστά όταν ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι τα χρήματα φύγανε. Και επιβλήθηκαν τα κάποια εργοδότητα επειδή το βράδυ εκείνο του δημοψηφίσματος έφυγαν από τις τράπεζες. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το κάνω αυτό. Θυμάμαι κανένα, δεν θέλω να λέω. Πάντως, αν ακούσατε, εννοείται καλύτερη άποψη από μένα. Δεν έγινε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πλάτη. Δεν ψάχνω να το περισσότερο από ένα χρόνο που τα λεφτά επιστρέφουν και επέστρεψαν γι' αυτό και χαλάρωσαν τα capital control, σχεδόν σαν να μην υπάρχουν. Γιατί επιστρέφουν, επήλθε η ομαλότητα στην ελληνική οικονομία. Έχουμε θετικά στοιχεία στα μακροοικονομικά. Δεδομένα της ελληνικής οικονομίας εδώ και 2-3 χρόνια. Εγώ βέβαια λέω ότι αυτό για να φτάσει στην καθημερινότητα θέλει περισσότερο χρόνο του Έλληνα πολίτη. Δεν έφτασε στην καθημερινότητα και ίσως αυτό πληρώσαμε στις ευρωεκλογές. Αλλά όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξέρουν ότι το βαρέλι έπιασε πάτο με εμάς, ενώ ως το 15 δεν ήξερες τι θα σου ξημερώσει, αν θα ξυπνήσεις απολυμένος, αν θα ξυπνήσεις άνεργος, αν την άλλη μέρα θα φύγει το παιδί σου στο εξωτερικό. Αυτά σταμάτησαν, δηλαδή μπήκε μια κανονικότητα και δεν λέω ότι είναι εύκολα τα χρόνια, γιατί ζήσαμε ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει με την Ελλάδα πτωχευμένη και μέσα στα μνημόνια. Αλλά μπήκε ένα φρένο και σιγά σιγά η χώρα άρχισε να πατάει στα πόδια του και να ανορθώνεται. Αυτό νομίζω φαίνεται στα σημαντικά σημεία της ελληνικής οικονομίας και σιγά δειλά άρχισε να φαίνεται και στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Αν είχαμε προλάβει να φανεί περισσότερο, ίσως να ήταν και διαφορετικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ελπίζω να το σκεφτούν οι Έλληνες και να είναι διαφορετικά μεθαύριο τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Ελπίζω να μιλήσουμε για πραγματικό λόγο και όχι να κάνουμε μνημόσυνα αυτή τη στιγμή. Και αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μνημόσυνο. Όχι, πραγματικό λόγο για την Δημοκρατία. Για να είναι σαφές. Αυτό θέλουμε. Είναι πολύ σαφής αυτό που λέω και ξέρω και τι λέω. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, κύριε, εύχομαι να έχει προλάβει και ο κύριος Σιλφίδης να έρθει, γιατί εγώ αισθάνομαι άσχημα που είστε οι δυο σας εδώ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που και να έχει. Και ζωντανή. Μόλις επιστρέψουμε, θα έρθουμε λίγο περισσότερο στον νόμο Κοζάνης. Σε πολύ, πολύ λίγο και πάλι μαζί. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν δεύτερο μέρος του τελικού προεκλογικού debate της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Θεοφύλακτος από το ΣΥΡΙΖΑ, Χρόνης Ακριτίδης από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Θεοφύλακτος δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να έρθει ακόμη. Εμείς είμαστε εδώ και το περιμένουμε. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος και το κόμμα του είχαν σκοπό να εκπροσωπηθούν, έχουν εκλεχθεί, δεν τίθενται τέτοια ζητήματα. Κάνουμε ωραία και ζωντανή κουβέντα. Αυτό. Ας το φέρουμε λίγο πιο βό, γιατί έπεσε το ζήτημα της ΔΕΗ πάνω στο τραπέζι. Εγώ δεν θεωρώ πως μπορούμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα αν δεν μιλήσουμε για τη ΔΕΗ στον νόμο Κοζάνης. Κύριε Θεοφύλακτε, αποεπενδύουμε κάνα οχτάμινο
καμία κινητικότητα. Πού οφείλεται αυτό, δηλαδή, πουλάμε. Δεν βρίσκω αγοραστή. Τώρα αυτά είναι τα συμφέροντα για τα παιχνίδια και των ιδιωτών των αγοραστών που προφανώς θέλουν να αγοράσουν σε πολύ χαμηλή τιμή. Δηλαδή, νομίζω γι' αυτό κηρύχθηκαν. Είναι ο κύριος λόγος που κηρύχθηκαν. Είναι νομικίστικο παιχνίδι, δηλαδή για να πέσουν τιμές, λέτε. Ναι. Εσείς όμως δεν είχατε βάλει τιμή εκκίνησης. Καλά, αυτό είναι παιχνίδι της κυβέρνησης. Να απαξιώσετε τιμή εκκίνησης για να πέσουν τιμές. Αυτό νομίζω. Θα απαντήσετε, κύριε Κρυστοφίδη. Αλλά πάντως το γενικό είναι για να ξέρει και ο κόσμος ότι περιορίσαμε το κακό σε δύο εργοστάσια. Αντίθετα, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν και αυτά ήταν ψηφισμένα τώρα που λέω. Και τα δίκτυα των ΑΔΜΕ, δηλαδή να ιδιωτικοποιήσει, αλλά και οριζόντια το 30% της ΔΕΗ που σημαίνει υδροηλεκτρικά. Αλλά αν αυτά είναι θεωρητικά το μείζον για την περιοχή, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι εχθρική με τους ΔΕΗτζίδες που τους λέμε στην περιοχή και με τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Αυτό που λέει ότι το πρώτο που θα κάνει. Είναι του αυτό, έτσι, δηλαδή, αυτό, που λέει, αλλά, αυτό που λέτε είναι απαραίτητο. Να το τεκμηριώσω. Όταν λέει ότι το πρώτο που θα κάνει είναι να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο, σημαίνει μια καινούρια μείωση για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, τουλάχιστον 20-30%. Έτσι το τεκμηριώνω και αυτό εννοώ. Και πάντα όταν μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, λέει τα ευγενή ταμεία θα τα βάλουμε χέρι. Στην ουσία αυτό εγώ εισπράττω. Αν ο κ. Ακριτίδης νομίζει ότι είναι αλλιώς, σας το επιχειρηματολογήσει. Αλλά πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για τα ταμεία της ΔΕΗ και είναι, εγώ λέω τη λέξη εχθρικός και την πιστεύω. Και πρέπει να το δούμε αυτό στην περιοχή. Εμείς κρατήσαμε τον ΑΔΜΕ σε δημόσιο έλεγχο, κρατάμε τα υδροελεκτρικά σε δημόσιο έλεγχο, κρατάμε όλη τη ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Με τα προβλήματα που έχει. Κάποιος θα πει λοιπόν, με τα προβλήματα που έχει. Αυτό στον κόσμο, τι θετικό αντίκτυπο έχει στους εργαζόμενους και στην ίδια τη ΔΕΗ. Γιατί ώρα τα κρατήσατε. Ναι, έτσι είναι. Εγώ δεν θα βάλω. Δεν τα κρατήσατε. Δεν κατάφερα να τα πουλήσει. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν κατάφερα να πουλήσει τις μονάδες. Αυτές που έβγαλε προσπόληση. Αυτές που έβγαλε προσπόληση. Το ποσοστό που ήταν στο ΤΑΕΠΕΔ και τα λοιπά, τα επέστρεψε. Το θέμα είναι το ΕΚΕ, κύριε Θεοφυλακτή, η ΔΕΗ εμφανίζει σωρευμένα χρέη. 205 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο. 288 το πρώτο τρίμηνο, 900 εκατομμύρια. Εντάξει, θα πάει 900 το 2019. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται. Η μετοχή πέφτει, ο κ. Παναγιωτάκης λέει. Συγχωρέστε με να πω κάτι, μισό λεπτό. Δεν φταίνε πάντα οι κακοί ιδιωτικοί ιδιώτες. Μήπως και το κακό δημόσιο, γιατί κάτι άλλο έκανε και ήθελε να απαξιώσει τελείως τη ΔΕΗ για να την πουλήσει αντί πιναγιού φακής ενώ για ένα ευρώ. Δεν ξέρω, λέω. Τι έκανε ο δημόσιο, δηλαδή, κύριε Κρητίδη. Την απαξίωσε. Αυτό δεν είναι. Την απαξίωσε. Την απαξίωσε. Με ποιον τρόπο την απαξίωσε. Μόνο αυτό που έχει κάνει τώρα. Τι το κάνει δημόσιο. Ποιο είναι ο σχεδιασμό ενεργειακό του ΣΥΡΙΖΑ για την περιοχή. Ποιο είναι, κανένα. Ποιο είναι, κύριε Θεοφυλακτή. Την κρατήσαμε σε δημόσιο έλεγχο και μπαίνει στην καινούργια και μπαίνει και για πρώτη φορά σε ανανέωση. Για την περιοχή αυτή. Δεν υπήρχε ενεργειακό σχεδιασμό. Υπάρχει μια ΔΕΗ που θρέφει μια περιοχή και δεν μπορεί να είναι σωστό χάστρο ούτε παιχνίδι κανένα. Η ΔΕΗ πρέπει να προστατευτεί πρώτα απ' όλα από του πολιτικού. Να προστατευτεί όμω δεν μπορεί να σε κρυψεί ό,τι λέμε. Δεύτερον, συμπεριλαμβανομένου και εμού και τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται τέλο πάντων. Με τη νέα μονάδα, τι γίνεται με τα κουφάρια που έχουν μείνει, γιατί θα πρέπει να μην. Γιατί, αν θυμάστε καλά, ο νόμος του Λιγνίτη ψήφισε και τώρα, έτσι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κρητίδη, μιλάμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και αυτό συνήθως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ, είστε ευγενέστατος. Ο κύριος Θεοφυλακτός μίλησε για το τι προσπάθησαν να αλλάξουν σε αυτό που εσείς ως Νέα Δημοκρατία είχατε πει πώς θα κάνετε. Δηλαδή ότι θα πουλήσετε το 30%. Έτσι. Αυτό ισχύει. Θα πουλήσετε. Θα πουλήσετε. Και διαφωνούσαν και σχεδόν όλοι. Αυτό ήταν ένας δικός σας σχεδιασμός για να σωθεί η ΔΕΗ, η οποία πιθανόν το κακό δημόσιο να την έφτασε αυτό που είπε, όπως το είπατε εσείς. Εσείς όμως μιλάτε. Οκ. Εσείς όμως τώρα λέτε και απαντάτε στον κύριο Θεοφυλακτό ότι δεν έχετε σχεδιασμό και τι θα γίνουν τα κουφάρια. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Είναι η ίδια κουβέντα. Θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Πήρανε μία πώληση στο 30% και την περιόρισαν, προσπάθησαν να την περιορίσουν σε δύο μονάδες. Άλλο πράγμα πουλούσατε εσείς. Αυτό έγινε. Έτσι ερμήνευσα πρωτίστως αυτό που εσείς είπατε. Όχι. Αφήστε να σας εξηγώ εγώ τι. Για να μου εξηγήσετε λοιπόν. Λοιπόν, καθόλου δεν είναι αυτό. Αν είχε προχωρήσει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έγινε αυτό. Ήρθανε λοιπόν. Πουλιόταν μεγαλύτερο ποσοστό της ΔΕΗ επί Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοείται.
30%. Και υδροελεκτρικά. Και υδροελεκτρικά. Ήταν η μικρή ΔΕΗ. Ήταν η μικρή ΔΕΗ. Το σχέδιο τη μικρή ΔΕΗ. Λοιπόν. Σε μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν. Τελείωσε λοιπόν. Από επένδυση. Ξέρετε, ναι, αν με αφήσετε, δεν έχω μιλήσει πάρα πολλά θερόλεπτο χωρί να το κόψετε. Θα σα δώσω το βίντεο φεύγοντα. Να μου το δώσετε το βίντεο φεύγοντα, αλλά να κερδίσω τον χρόνο χωρί να μου το δώσετε. Λοιπόν, έγινε αυτό που έγινε. Και αναλαμβάνει μια κυβέρνηση η οποία ήταν η καλύτερη που πέρασε από τον τόπο. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση που έκανε καλύτερη από τον τόπο ήταν καλύτερη για τη Δυτική Μακεδονία. Φαντάζομαι για την Κοζάνη. Δεν ήταν μόνο για τον τόπο, γιατί η Κοζάνη είναι μέρος της Ελλάδος. Και τι κάναμε στη ΔΕΗ. Ξεκίνησα την πέμπτη μονάδα. Ναι, και αυτό μου αρέσει. Πολύ ωραία. Η οποία με πέμπτη μονάδα ήταν έτοιμη από τη Νέα Δημοκρατία. Προχωρήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μ' άρεσε αυτό που κάνει την πάσα, αλλά δεν ήθελα να αναφερθώ. Λέω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ξεκίνησε. Όχι, λέω και την πραγματικότητα. Και ξαφνικά ανακάλυψε μια άλλη νέα επένδυση. Ένα που μου αρέσει να δει. Λοιπόν, την ξεκίνησε. Τι ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή που πολεμούσε. Πάντω την ξεκίνησε. Γίνεται έργο στην περιοχή μα. Ναι, αυτό όλο σα δείχνει μια κυβέρνηση σοβαρή που την εμπιστεύεται ο κόσμο. Θέλατε να πουλήσετε 30% ναι, και υδροηλεκτρικά. Ναι, ναι, το θέλαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα και ξεκινήσαμε. Και δεν έγινε αυτό. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια εφαρμόση. Παρένθεση, θα σα αφήσω μέσα. Ναι. Κάποιοι συνάδελφοι στο ψηφοδέλτιο διαφωνούσαν και με τη μικρή. Το παράδεχονται. Όχι, ορθώ δεν. Κοιτάξτε, να δείτε. Μια δημοκρατία πρέπει να είναι ακόμα που μπορεί να διαφωνεί και πολύ συλλεκτικό και καλά. Και ορθώ γίνεται έτσι. Αλλά πολύ συλλεκτικό δεν είναι. Έτσι είναι οι φιλελεύθερε παρατάξει. Κάποιοι τότε λέγανε. Εσεί δεν είστε σε αυτού, αυτό που λέγατε. Όχι, εγώ δεν είμαι. Αλλά κάποιοι τότε λέγανε στην Δημοκρατία το τοπικά. Όχι στη μικρή. Τώρα λένε ναι, καλή μικρή. Καλά, κοιτάξτε να δείτε. Αν πάμε και ιστορικά πίσω, μπορεί να πάμε σε άλλα σημεία. Να φτάσουμε σε σημείο, ας πούμε, ότι κάποιοι και οι συνδικάτα λέγανε όχι στο να μην έρθει το φυσικό αέριο στην συνδέκτηση. Ναι, αλλά αυτή το αμφιβάλλω δεν το αναφέρεται. Όλοι το λέγανε αυτό, αλλά τελικά τώρα λένε δεν ήρθε. Λοιπόν, να κλείσω λίγο αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή να μην πυροβολούμε τη ΔΕΗ. Αυτό το που γίνεται, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι θα βγει ο Μητσοτάκης, θα διώξει τον κόσμο, θα κλείσει η ΔΕΗ, είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει για τη ΔΕΗ και βέβαια έχει έναν σκοπό, έτσι, να την απαξιώσει. Αυτός είναι ο σκοπός. Η χρηματιστηριακή της αξία έχει γίνει μισή. Ας το σταματήσουμε λίγο. Ας φερθούμε έστω για τη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ είναι στην περιοχή μας. Ας φερθούμε λίγο πατριωτικά και για τη ΔΕΗ και να την αφήσουμε λίγο απ' έξω. Λοιπόν, εγώ έτυχε να γυρίσω τις μονάδες, πήγα και συζήτησα με πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και μπορούν να κάνουν πολύ καλό και να συνεχίσει να λειτουργεί η ΔΕΗ. Να σημειώσουμε ότι ο νόμος της περιορισμού του λιγνίτη και του άνθρακα ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό από τους Έλληνες να πούνε κάτι. Και η μόνη εξαίρεση ήταν η Πολωνία. Η Ελλάδα δεν πήγε στην εξαίρεση. Έτσι ώστε θα πρέπει στην επόμενα 70 χρόνια, 40 χρόνια να έχουμε φτάσει στις μειώσεις του ρήπων του διοξείδιου του άνθρακα. Αυτό δεν το έκανε άλλη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε αυτά. Λοιπόν, αυτά όμως τα αφήσουμε λίγο πίσω. Ψηφισμένα τα βρήκαμε αυτά. Καθόλου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίστηκε νομίζω το 2018. Και δεν μπορέσαμε να τα. Το 2018 ψηφίστηκε. Απλώς εγώ. Το 2015. Το 2018 ψηφίστηκε. Λοιπόν, τώρα ένα από τα δύο πρέπει να ισχύει, συγγνώμη. Το 2018 ψηφίστηκε. Λοιπόν, πέρα από αυτό να πω κάτι. Αφήστε τώρα να πω κάτι. Ας αφήσουμε λίγο τις αντιπαραθέσεις της πολιτικής κοινωνίας. Η ΔΕΗ είναι κομμάτι της ζωής αυτού του τόπου. Δυστυχώς, στηρίξαμε τα πάντα πάνω στη ΔΕΗ, χωρίς να δούμε άλλα πράγματα. Αυτά πρέπει να δούμε. Αλλά τα προγράμματά σας και των δύο κομμάτων είναι διακριτά. Οπότε γι' αυτό που προσπαθούμε να είναι, ναι. Αυτό και θα συνεχίσουν να είναι, δεν μπορεί να είναι. Άρα ο κόσμος και πρέπει να κληθεί να ξέρει, να εξηγήσετε και εσείς και ο κύριος Οφλέκτος. Ναι, κανείς δεν πρόκειται να απολυθεί. Κανείς. Αυτό που είναι δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε είναι ότι. Πάμε στον άλλο λαϊκισμό, το 1 με 1, έτσι. Που το αντίθετο λέει ήταν 1:5. Το 1 με 1 που. Τι σημαίνει. Αυτό πάει γενικά. Τι σημαίνει ένας φεύγει, ένας μπαίνει. Κανένας δεν μπήκε και όλοι φύγανε. Και μπαίνει με ασέλεγκτο. Όχι, δεν είναι γενικά στο δημόσιο. Και έχουμε το δικαίωμα αυτό να το κάνουμε. Το βλέπετε. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Το βλέπετε ότι δεν γίνεται και αυτό και ξέρετε θα οδηγήσουμε. Μισό λεπτό και αυτό το 1:5 έχει πολύ σημασία να απαντήσει ο κ. Σοφίδη. Οδηγήθηκε η ΔΕΗ εκεί. Γιατί αυτές οι πολιτικές επικρατούν και αυτές οι νοοτροπίες επικρατούν. Γι' αυτό λέω, ας την αφήσουμε λίγο. Ωραία, δηλαδή, το ήσυχη. Το δεν θα πω περισσότερα. Θα πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ανοίξατε το 1:5 τώρα. Νομίζω πως το ίδιο λέει. Ναι, για το 1:1 είναι ότι δεν έχουμε πλέον τη μνημονιακή δέσμευση να φεύγουν 5 δημόσιοι υπάλληλοι και να προσλαμβάνουμε έναν. Μπορούμε και το καταφέρνουμε αυτό. Ένας φεύγει, συνταξιοδοτείται και ένας μπορεί να προσληφθεί. Αυτό θέλουμε να συνεχιστεί για να γίνονται προσλήψεις στα νοσοκομεία, στην παιδεία όπως και. Αλλά έχει κόστος αυτό. Μα ο ένας συνταξιοδοτείται. Φεύγει, είναι καινή θέση. Όχι, άλλο το δημόσιο είναι ήδη. Το δημόσιο είναι ήδη υποστελεχωμένο. Ότι όλες αυτές οι
εξαγγελίες και παροχές. Δεν είναι εξαγγελίες και παροχές αυτές. Ναι, όλα αυτά θα έχουν ένα κόστος. Οι ίδιοι μας το δίνουν το δικαίωμα. Αυτό το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο αυτό δεν είναι. Σας αποδεσμεύουν ώστε να κάνετε κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι σας οδηγούν να το κάνετε. Και από την άλλη, έχουμε το 3,5% πλεόνασμα που πρέπει. Εγώ δεν θέλω να πω. Έχουμε ένα 3,5% πλεόνασμα που λέτε ότι σας αποδεσμεύουν να κάνετε ένα από σένα. Αφού μας αποδέσμευσαν. Εσείς γιατί δεν το δέχεστε. Για να καταστρέψετε τη χώρα πάλι. Για μια φορά. Εσείς δεν θέλετε προσλήψεις. Καταστρέψτε τη χώρα. Θα κάνουμε προσλήψεις και θα έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αφού δεν το θέλετε. Το θέλετε ή δεν το θέλετε, να ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει, το θέλουμε πάρα πολύ. Εκεί όμως που δεν πρέπει, εκεί που πρέπει, πρέπει να έχει ένα προς ένα. Μόνο ΑΣΕΠ, εσείς βολεύατε τους δικούς σας. Που έβγαινε ο άλλος για 2 ώρες πρόεδρος της Βουλής και 2 ώρες τις 2 κόρες τους. Που είχατε συνέντευξη στον ΑΣΕΠ. Εμείς δεν είχαμε συνέντευξη στον ΑΣΕΠ. Δεν είχαμε συνέντευξη στον ΑΣΕΠ. Δεν είχαμε συνέντευξη στον ΑΣΕΠ. Εσείς είχατε συνέντευξη στον ΑΣΕΠ. Αλλά γυρνάω λίγο και στην. Έχετε συνέντευξη στις κρίσεις που κάνετε εσεί. Άλλο τα στελέχη. Οι χιλιάδες των διορισμών και όπως η 3K των συνδυασμών είναι με αντικειμενικά στοιχεία του ΑΣΕΠ. Όχι με συνέντευξη για τα δικά μα παιδιά που το λέμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να πω κάτι όμως και για τους συνάδελφους. Δεν ακούγεστε. Αλήθεια δεν ακούγεστε. Όταν μιλάτε και οι δύο. Να πω κάτι για το θέμα της ΔΕΗ. Θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό και θα καταλάβει ο κόσμος και νομίζω θα συμφωνήσει. Τι είναι η μικρή ΔΕΗ. Ξέρετε τι είναι. Το καλό κομμάτι στον ιδιώτη, το κακό στο δημόσιο. Πού το ζήσαμε αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Στην Αγροτική Τράπεζα. Ήταν η Αγροτική Τράπεζα, ξαφνικά έγινε κερδοσκοπικά, χτυπήθηκε ότι έχει πρόβλημα κτλ. Και μέσα σε μία νύχτα το καλό κομμάτι μαζί με τεράστια κίνητη περιουσία στον ιδιώτη, στην Τράπεζα Πειραιώς, μέσα σε μία νύχτα. Και το κακό κομμάτι στις πλάτες όλων μας. Αυτά είναι τα σχέδια της Δημοκρατίας. Συνδυοδείς όμως, κύριε Θεοφυλακτή. Φοβάμαι ότι αυτό συνδυοδείς. Είναι. Θεωρητικό. Και, και οι υπάλληλοι. Εντάξει. Και οι υπάλληλοι της. Δεν γινόταν. Οι υπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας που είχαν περάσει με ΑΣΕΠ βρέθηκαν ιδιωτικοί υπάλληλοι και τώρα να κινδυνεύουν γιατί πάνε στις εταιρείες με τα κόκκινα δάνεια και να κινδυνεύουν με απόλυση. Αυτά είναι τα σχέδια της Δημοκρατίας. Λένε, εμείς σώζουμε έτσι την εταιρεία, τη σώζουν επειδή την πληρώνουν οι φορολογικοί. Είναι αυτό. Στρέβλωση δεν είναι. Στρέβλωση δεν είναι. Οτέ. Για πείτε μου για τον Οτέ. Έχετε τηλέφωνο. Δεν κάνατε έτσι να παίρνετε τηλέφωνο πείτε τότε αν ήσασταν παλαιότερα. Τρία χρόνια. Πρέπει να εφαρμοστεί. Όπως και στη ΔΕΗ. Πρέπει να εφαρμοστεί. Και ο κ. Παναγιωτάκης. Στη ΔΕΗ. Προχθές είχε είπε ο κ. Παναγιωτάκης ότι πρέπει να έχει ελευθερία. Αυτή είναι η αριστερά που λέει τώρα. Καταλάβατε. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΗ είπε πρέπει να μπορώ να κινούμε με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Ή αυτό ή στρατηγικό επενδυτή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εδώ λέμε τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, νομίζω ότι κυβερνάει το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω. Εκτός και αν κάτι άλλο συμβαίνει, δεν το ξέρω εγώ. Δηλαδή, όλοι αυτό ξέρουν και αυτό λέει και ο κόσμος. Βλέπουμε τι έχει γίνει στη ΔΕΗ. Το βλέπουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει στη ΔΕΗ. Βλέπουμε ότι έχει απαξιωθεί, γιατί η τακτική συνεχίζεται έτσι, τη απαξίωση τη ΔΕΗ. Κάτι άλλο έχουν στο νου τους, μάλλον. Θα τη δώσουν κάτω από ένα ευρώ, θα τη δώσουν μισό ευρώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μειοδότη, αν θέλετε, και υποστηρικτή κάποιου κεροσκόπου ή κερδοσκόπου, όταν το δημόσιο το ίδιο απαξιώνει την περιουσία του για να τη δώσει ένα ευρώ. Αυτά δεν τα κάνουμε εμείς, δηλαδή δεν μπορώ να τα ακούω. Εγώ. Εντάξει, έχετε κάνει πολλές φορές. Τι να σας πω. Και δεν τα ακούτε. Λοιπόν, αυτό κάνουμε συνεχώς εδώ πέρα. Αυτό κάνουμε. Περιουσία. Αυτό ακούμε κάθε μέρα εδώ. Αυτό ακούμε για τη ΔΕΗ. Αυτά, και εκεί οδηγούμαστε. Αυτά τα κόλπα, να το πω, γίνανε. Το ΦΕΚ τη παλιά κυβέρνηση για την κυβέρνηση σε όλου του μονάδε. Εγώ δεν σα έχω διακόψει ποτέ όσο μιλάω. Μιλάτε. Δεν σα έχω διακόψει ποτέ. Ξέρω τι λέω. Βάλετε το βίντεο. Ολοκληρώστε γιατί θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Λέω ότι το ΦΕΚ για την καρδιά πήγε χθε. Για την παράταση των ωρών εννοείται. Ορθώ βγήκε. Μετά από πίεση τεράστια. Πείτε μου τώρα, σα παρακαλώ πολύ για την κυβέρνηση μονάδα. Για πείτε μου, θα έχει τηλεθέρμανση. Με το 2021 από το Λεμαϊ δεν την παίρνει τη μονάδα. Αυτό είναι ερώτηση προς τον κύριο Θεοφυλακτή. Φυσικά, φυσικά. Μας πάρει σε μεγάλη ιστορία τώρα, ναι. Θα έχει μέχρι να μπει στο σύστημα η πέμπτη μονάδα. Ναι, αυτό λέω. Ξέρω πολύ καλά. Το 2021 θα τροφοδοτήσει. Αυτή δεν είναι η ερώτηση. Το 2021 θα πατάει η λειτουργία της καρδιάς. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Θα δουλέψει η πέμπτη μονάδα. Θα λειτουργήσει. Το 2021 σταματάει η λειτουργία της τρίτης καρδιάς μονάδας της καρδιάς. Και θα πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία της πέμπτης μονάδας. Θα μπει στο σύστημα η πέμπτη μονάδα, αυτό είναι το ερώτημα. Θα έχει τηλεθέρμανση και θα λειτουργήσει και θα μπει. Αλλιώς θα συνεχίσει η καινούργια παράταση.
δεν θα κινδυνεύσει η τηλεθέρμανση της Πτολεμαϊδας σε καμία περίπτωση. Και χαίρομαι που ομολογείτε ότι θα είμαστε εμείς τα πράγματα και το 2021. Οπότε θα το διαχειριστούν τότε. να θέσω ένα άλλο ζήτημα και τώρα θα ξεκινήσω από τον κύριο Κρητήδη. Γιατί προφανώς ο διάλογος, προφανώς και η κριτική, να μην πιστώσουμε και κάτι θετικό σε αυτά τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον για την περιοχή. Ισχυρό, ενιαίο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Με 28 παρακαλώ τμήματα στην επέκταση τους και την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε ότι κατάφερε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αν βγήκε στη δημοσιότητα εννοώ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι παίρνουμε εξαιρετικό αριθμό καθηγητών. Με παρέμβαση του Υπουργείου. Εντάξει, το εξαιρετικό, οι Πριτάνες λίγο διαφωνούσαν. Πίστεψε, ναι, οι Πριτάνες διαφωνούσαν μέχρι να ακούσουν το νέο νούμερο που έμαθα εγώ σήμερα. Μέχρι χθες διαφωνούσαν, τώρα σημερινό. Έχεις δίκιο. Γιατί έχουμε αύξηση από τις 29. Ναι. Να το πούμε στον κόσμο. Και εγώ ήξερα ότι διαφωνούσα οι Πριτάνες. Αν ξέρετε κάτι, πήρε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε το αυτό σε μια παρένθεση, γιατί αυτό που ήταν ανάγκη προσωπική πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ένα ενιαίο πανεπιστήμιο. Ισχυρό, με περισσότερα βήματα από όσα. Το ισχυρό, θεωρώ ότι είναι ισχυρό, να σας πω κάτι. Ισχυρό, ξέρετε, το πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ. Α, ναι, τέλος την ερώτηση σας να απαντήσω. Με περισσότερα τμήματα από όσα περιμέναμε να λάβουμε. Πολύ περισσότερα. Και ένα πανεπιστήμιο με πολύ μεγάλη βεντάλια σπουδών και σχολών και τμήματων. Οπότε, ναι, δεν θα πρέπει κάτι να πιστώσουμε θετικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, έτσι. Ισχυρό, όντως είναι. Είναι ισχυρό γιατί είναι παραγωγικό το πανεπιστήμιο. Ειδικά τότε είπα, έγινε πανεπιστήμιο και είναι μια πολιτική που θα τη συνεχίσουμε. Σε αυτά που είναι σωστά θα το συνεχίσουμε, όπως ψηφίσαμε και σας θεωρούσαμε ότι είναι σωστά. Ισχυρό θα είναι ένα πανεπιστήμιο όταν μπορεί στην αξιολόγηση και θα είναι. Το συγκεκριμένο, το συνδικό μας θα είναι. Όταν θα αξιολογείται και θα βγαίνει ισχυρό, θα βγαίνει μπροστά. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τα πάντα για να περιορίσει την παιδεία, για να αυξήσει τις εξαγωγές εναλλάγματος σπουδών στο εξωτερικό, καταψηφίζοντας ουσιαστικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Το κράτος έχει τρεις ευθύνες: την παιδεία, την ασφάλεια και την υγεία. Στην παιδεία, το ισχυρό πανεπιστήμιο είναι όταν είναι ανταγωνιστικό και όταν το επίπεδο σπουδών που παρέχει είναι ανταγωνιστικό όλων των πανεπιστημίων διεθνώς, αφενός, αφετέρου δε όταν έχει φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν και θα αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα. Το Μετσόβιο, πάντως, το οποίο και το τελειώσατε, έχω την εντύπωση, κύριε Κρητήδη, είναι στα 5 καλύτερα του κόσμου. Ναι, το ξέρω. Άρα, μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καλά δημόσια. Ωραία, να πάμε στην άδεια που θα τρέχει καλύτερα του κόσμου. Τώρα αυτό τι επιχείρημα αυτό μου λέτε. Όχι, είπατε ότι οφείλει το ελληνικό δημόσιο και η κυβέρνηση να. Δεν καταλάβετε τι είπα. Είπα να υπάρχει. Πάλι δεν κατάλαβα τι είπατε. Είπα να υπάρχει συνεχή αξιολόγηση, αυτό είπα εγώ. Όχι, είπατε πριν ότι η ευθύνη του κράτους είναι να έχει σωστή υγεία και ισχυρά πανεπιστήμια τα οποία θα προσελκύουν κόσμο. Και σας λέω ότι το ΕΜΟΠΟΥ είναι στα 5 καλύτερα. Εξαιρετικό δεν είναι αυτό. Γιατί πρέπει να το σχολιάσουμε. Εξαιρετικό να το. Και να μαλώσουμε πάνω σε αυτό. Όχι, είναι εξαιρετικό να το. Δηλαδή, τι παραπέμπει, πέτυχε στην παιδεία το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι το ΕΜΟΠΟΥ στα 5 καλύτερα. Να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε. Οπότε γίνονται να τα λέμε. Εγώ τα λέω, δεν μου λέτε να τα λέω. Τα λέω και τα παραδέχομαι. Ωραία, αυτό μέχρι εκεί. Τα ιδρύματα είναι αυτοτελή και ορθώς πρέπει να είναι αυτοτελή τα ιδρύματα και ορθώς πρέπει να προάγουν την έρευνα και την τεχνολογία. Να μην έχουμε ούτε φόβους για ιδιώτες ούτε για πολιτικά. Ήταν καλός, κύριε. Θεωρώ πως ναι. Γιατί τότε τον άλλαξε η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο Αρβανιτόπουλου και άρχισε να τον υπονομεύει. Δεν τροποποίησε, δεν τον άλλαξε. Και το ΣΥΡΙΖΑ και τον αποτελεί. Και τον αποτελεί στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, την προσωπική άποψη μου ρωτάτε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν καλό. Και όπως και τώρα και οι εκλογές από τις Βρετανικές είναι τελείως ένα διαφορετικό σύστημα. Λοιπόν, όπως ξαναλέω, τα πανεπιστήμια δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτά που λέτε είναι προς αυτό που λέω εγώ. Έτσι, ότι το Μετσόβιο του βγήκε στα 8 πρώτα και νομίζω και το άποθιο είναι και πιο ψηλά σε κάποιες σχολές του. Δεν το είδα. Από όσο ξέρω, δεν είναι. Δεν σας αφήσει το. Αλλά λέω ότι αυτό όμως αυτό είναι το κίνητρο μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι. Αλλά δεν πρέπει να διώχνουμε και τα παιδιά μας στην Κύπρο. Εγώ όταν ήμουν φοιτητές, οι Κύπροι φοιτητές έχουν και σπουδάσει στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα όλοι οι Έλληνες πήγαν και σπουδάζουν στην Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό Ελλήνων όμως. Και πληρώνει. Και γιατί φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή έφυγαν? Γιατί απαγορεύεται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι ότι. Έχει μπλοκάρει δηλαδή το νομοσχέδιο που είχατε εσείς στα σκαριά και στο μυαλό σας. Δεν ξέρατε τι φάση θα φτάσετε. Κύριε Θεοφύλακτε, για να ξεκινήσετε να απαντάτε σε αυτό που συζητάει η Ρίτα με τον κύριο Ακριτίδη. Επί ΣΥΡΙΖΑ τα 4 χρόνια μειώθηκε κατά 5.000 ο αριθμός των ξένων φοιτητών την ώρα που στην Κύπρο από 8.500 πήγε γύρω σε 25.000 σε 4 χρόνια. Γιατί λοιπόν στην Κύπρο αυτή η ιστορία και γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε μείωση των ξένων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια ενώ θα έπρεπε να έχουμε αύξηση και να έχουμε εξωστρέφεια? Αναφορικά με την αναθεώρηση του συντάγματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, νομίζω ότι ακόμα και τώρα δεν ήταν
έτοιμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να συμφωνήσουν σε ένα τέτοιο βήμα. Συζητήθηκε, πέρασε, τελείωσε αυτό, ενώ συμφωνήσαμε σε αρκετά άλλα ζητήματα. Αλλά δεν μπορώ παρά να μην εξάρω την προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση, γιατί δίνει ισχυρή, βάζει την Οτονομό Κοζάνης και τη Δυτική Μακεδονία στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ τώρα δεν υπήρχε, αντίθετα είχε απαξιωθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία και με το σχέδιο Αθηνά. Να σας πω, παλιότερα. Δηλαδή τους αποφύτους, τους καθηγητές, τους πριτάνες. Δεν είναι κομψό. Καθόλου. Καθόλου. Ξέρω, δίδασκα νομικά μαθήματα στο ΤΕΗ, έχω σχέση με το χώρο και σαν δικηγόρος έχω συνεργαστεί. Ξέρω πολύ καλά τι δουλειά γινόταν. Υπήρχαν χρονιές που είχαμε τόσο κόσμο στο ΤΕΗ που είχε βγει και το ανέκδοτο έχω γιο στο ΤΕΗ, όλοι είχαν ένα παιδί στο ΤΕΗ Κοζάνης και ήταν όντως καλά χρόνια, δεν το απαξιώνω καθόλου. Το σχέδιο Αθηνά ήταν αυτό που θέλησε να πάρει σχολές και τμήματα και τα πήρε από τη Δυτική Μακεδονία. Τέλειωσαν όλα αυτά με το δικό μας νομοσχέδιο. Πήρε μόνο το Βαλκανικό σπουδών. Το Βαλκανικό σπουδών. Αλλά ιδρύθηκε το Πολυτεχνείο. Το σχέδιο Αθηνά. Λέει ίδρυση Πολυτεχνείου Μέδρα. Που υπήρχε ίδρυση Πολυτεχνείου Μέδρα. Υπήρχαν τα τμήματα. Το μεταλλείο, λοιπόν, τώρα έχουμε. Είμαστε ακριβείς στο σχέδιο Αθηνά. Άλλο αποφάσισε εξ αρχής να κάνει και τελικά αλλιώς κατέληξε με πολύ μεγάλη στήριξη όλων των βουλευτών, των τοπικών, από όλα τα κόμματα. Τώρα πάντως πάμε με μια πολύ ισχυρή πολυτεχνική σχολή και οικονομική σχολή στην Κοζάνη και για πρώτη φορά μπαίνει το Λεμαίδα με μια σχολή υγείας. Όμως εγώ δεν θα πω ότι τελείωσε. Έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα από την κυβέρνησή μας και με τη συνεργασία και των 7 βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλει όμως δουλειά και κυρίως από τους εμπλεκόμενους, από τους ακαδημαϊκούς, αλλά και από όλο το πολιτικό προσωπικό, ώστε αυτό το νομοσχέδιο να πάρει σάρκα και οστά, να δουλέψει ώστε η περιοχή να όντως να πει στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και να κυρίως πρωτίστως με ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή να γίνεται σωστή δουλειά που να φέρνει τους φοιτητές εδώ πέρα και έπειτα να δώσει και αναπτυξιακή πορεία. Θα γίνει, δεν έχω κάτι με την αξιολόγηση. Μην νομίζετε. Αλλά μην είναι τιμωρητική όπω είπε ο Μητσοτάκη. 15% θα απολυθεί ντε και καλά. Και το φυλάξτε. 1 Οκτωβρίου πρέπει να λειτουργήσει το φυλάξτε. Να γίνουμε σωστά κριτήρια και με προοπτική να τη βελτίωση του. Εργοθεραπεία στην Πτολεμαϊδα. Εργοθεραπεία στην Πτολεμαϊδα, τα ψυχολογία στη Φλόρινα δεν έχουν ούτε ιστοσελίδα. Επειδή είπατε για ακαδημαϊκά κριτήρια, σωστά. Οκ, θα έρθουν περισσότεροι καθηγητές από ό,τι. Πού θα λειτουργήσουν τα τμήματα, τα παιδιά που ψάχνουν το μηχανογραφικό να το συμπληρώσουν αυτές τις. Αυτά είναι μάλλον. Εργοθεραπεία, είπαμε που θα λειτουργήσουν. Μάλλον κινηθήκαμε. Δεν έχουν ίσως σελίδα. Άλλωστε, πώς θα δηλώσει η εργοθεραπεία. Είναι αυτό που σας είπα, ότι θέλει τώρα με δουλειά από τους εμπλεκόμενους. Για όλο είναι αυτό το τμήμα. Δεν έχει 60 μέρες που ανακοινώθηκε πάντως έτσι. Ναι, αλλά αυτό που. Ήμασταν το τελευταίο ίδρυμα που πήγαμε στο σχολείο. Σωστά, ο κ. Στοφύλακος μίλησε για ακαδημαϊκά κριτήρια. Έτρεξαν πολύ οι φορείς. Δηλαδή, ο φοιτητής που θα ενδιαφερθεί να δει τι είναι αυτά τα τμήματα. Πού θα τα βρει. Ούτε στο σελίδα είναι ελλείψεις που πρέπει όντως οι εμπλεκόμενοι και με ευθύνη όλων μας, δεν ξέρω τον εαυτό μου από αυτό, να υλοποιηθεί. Ναι, είναι και του βουλευτή η ευθύνη πάντως που δεν υπάρχει στο σελίδα για το τμήμα ψυχολογίας του Φλόρινα. Συγγνώμη, αλλά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζαν όπως το έκαναν παλαιότερα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το μέγεθος μπορούσε να βοηθήσει. Όταν ίδια τα τμήματα. Αν θα λειτουργήσουν είναι άλλο. Άρα έχουν ευθύνη. Εξάλλου αναφέρθηκε στους 7 βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, ίσως είναι των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας. Στους κυβερνητικούς δηλαδή. Όπως παλαιότερα κύριε, επειδή δεν πανηγύριζαν και τη Συνοδού, εγώ έφερα το τμήμα. Καλά, έτσι γινόταν πάντα. Μα κοιτάξτε την παιδεία. Τα έχετε περάσει κι εσείς αυτά. Η παιδεία, αυτό είχε το κακό. Ότι συγχωρέστε με δηλαδή, αλλά επειδή αφορούσε γονείς και παιδιά, και ξέρετε, σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, το να μιλάς για το παιδί κάποιο, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Παίζαμε τα παιδιά και τους γονείς. Αυτό κάναμε. Γινόταν τμήματα, επειδή ήθελαν βουλευτές. Είδες ο κύριος Εκκληπίδης αυτοκριτική. Αυτό κάναμε. Δεν διαφωνώ, γιατί δεν ήταν όλες οι κυβέρνησες το κάνανε αυτό. Αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουν να γίνεται. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει. Αλλά. Εντάξει, υπάρχουν και υποβουλευτές. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή υπάρχουν. Κρατικά πανεπιστήμια. Ακόμη και στην Αγγλία υπάρχουν κρατικά πανεπιστήμια. Ξέρετε το ακαδημαϊκό σύστημα. Στην Αγγλία κάνετε μια αίτηση και παίρνετε ένα δάνειο να κάνετε τις σπουδές σας. Και στην Αγγλία μιλάμε για την Αγγλία τώρα, έτσι, το εγκυητήδα του καπιταλισμού στην Ευρώπη. Λοιπόν, κάνετε, παίρνετε το δάνειο των σπουδών σας και όταν το εισόδημά σας ξεπεράσει τα 25.000 λίρες τον χρόνο, τότε το αποπληρώνετε. Ως τώρα δεν το αποπληρώνετε. Και φοβόμαστε εμείς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και έχετε 25.000 φοιτητές. Κύριε Στεφίλεκτος, ότι το θέσαμε στο τραπέζι, ήμασταν ανώριμοι να το συνεχίσουμε. Είπε το αριστερό τόξο, δεν ήταν έτοιμο, δεν ήταν όριμο.
Είναι το δημοκρατικό. Το δημοκρατικό, ναι, εντάξει, το ίδιο. Για να συμφωνήσουμε. Το ίδιο είναι. Για αυτούς, γιατί για εμάς είναι δημοκρατικό είμαστε εμείς. Σαν το ξέρω, ανοίγουν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά επειδή τα έχουμε ακούσει παλιότερα. Παρεπτόντως, ο πρώτος νόμος του Νέα Δημοκρατίας, αν εκλεγεί κυβέρνηση, δηλαδή σε 15 μέρες, είναι για το άσυλο. Το οποίο ποιος το κατήγγειλε να φτάσει εκεί πέρα το άσυλο. Το έχουμε ψηλά στην ατζέντα. Ναι, να σας πω κάτι. Ποιος πάλι οδήγησε να φτάσουμε στο σημείο να ασχολούμαστε με το άσυλο των πανεπιστημίων? Η ανομία, ο Ρουβίκονας και όλα αυτά που γίνονται. Καλά, ο Ρουβίκονας δεν πάει στο άσυλο, πάει στις πρεσβείες τώρα. Καλά, ναι, εντάξει, το άσυλο δεν πάει. Δεν έχει να πάει στο άσυλο, να κάνει και στο άσυλο. Υπάρχει το άσυλο. Ο Ρουβίκονας δυστυχώς λοιπόν, έχει ελευθέρα. Αυτά. Εντάξει, είναι από το πρώτο της επιτυχημένης αυτής κυβέρνησης, έτσι. Δεν σημαίνει, πάντως ότι επειδή η ανομία δεν αυξήθηκε και υπάρχουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας γι' αυτό, ότι το πρώτο πράγμα που θα καταργήσετε, γιατί είναι θα καταργήσετε το άσυλο. Ούτε θα περιοριστεί η ανομία αν καταργηθεί το άσυλο. Είναι μια φενάκι, ένα ψέμα αυτό. Ένα ψέμα. Εγώ νομίζω ότι αν καταργηθεί το άσυλο θα περιοριστεί η ανομία. Ή είχε όχι, περιοριστεί η ανομία. Η αστυνομία είναι σαν μια συναντήση που έλεγε ότι γράφει το ίντερνετ. Δηλαδή γράφει το ίντερνετ. Έχουν δημοσιοποιηθεί. Έχετε μπει στο θέμα. Αναφέρατε προηγουμένως. Έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία για την βαριά εγκληματικότητα, για τη μεσαία. Μπορείτε να μπείτε στο θέμα τη οπωσδήποτε. Για διαρρήξεις, για όλα. Και δεν έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Είναι fake news, στο 8ο ακαδημαϊκό τμήμα της Ευρώπης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως αναφέρει προηγουμένως, μπορείτε να πάνε εσείς. Ναι, όχι, τα αυτή στοιχεία. Δεν μπορείτε, είναι λάθος. Όχι, είναι απάντηση, δεν είναι ίσως. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Τα εξάρχεια μπορεί να πάει πάντως. Καλά, ας πάει. Ούτε τα εξάρχεια έχει αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία, ούτε τις σπασμένες τζαμαρίες. Τι λέτε τώρα. Ούτε, ναι, αλλά, όχι, δεν τα έχει αντιμετωπίσει. Η πρώτη επιχείρηση για σύλληψη ναρκωτικών και εμπόρων στα εξάρχεια έγινε από εμάς. Την προηγούμενη εβδομάδα τα ξανακάψαμε. Δεν λέω ότι έγινε από εσάς. Για τα ναρκωτικά στα εξάρχεια, ναι. Αλλά εγώ θέλω να θέσω το εξής για το θέμα της ασφάλειας, γιατί είναι κάτι που το σηκώνει πολύ η Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαι αντίθετος και στο Ρουβίκονα και στις τζαμαρίες που σπάνε. Όταν όμως δεν επιστρέφονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες 240 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και αυτά μπαίνουν στα συρτάρια των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, με πόσες χιλιάδες τζαμαρίες σπασμένες. Συρτάρια των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Ισοδυναμούν αυτά. Τώρα πρώτα απ' όλα. Εντάξει, τώρα την επιστροφή αυτό έχει βγει καθόλου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ξεφεύγεται. Γιατί από ό,τι έχω δει, όλες οι εισαγγελικές δόμες, ό,τι έχει βγει, δεν αφορούν σε κανέναν υπουργό. Τα ζητήσαμε τώρα από τις φαρμακευτικές εταιρείες, είχαν υποχρέωση να επιστρέψουν. Δεν λέτε και ένα όνομα να είναι υπουργό υγείας. Δεν λέτε και ένα όνομα να είναι στο σεκτάρι του. Είχαν υποχρέωση να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Ναι, ωραία. Και είπατε ότι πήγαν στα σεκτάρια των υπουργών. Δεν ζητήθηκαν από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Όχι, εσείς πήγαν στα σεκτάρια των υπουργών. Τι θέλετε να πείτε, ποιον? Τι υγείας, με αυτό βγήκε στη δημοσιότητα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ελάτε τώρα, κύριε Τερφιάκτες. Είσαστε εξεταστική. Ελάτε τώρα. Πώς ήταν, πώς είχατε τα λεφτά διάθεση. Το θέμα της δημοσιότητας τώρα, δεν το θυμάστε. 240 εκατομμύρια δεν επιστράφηκαν και τώρα τα ζητάμε. Με πόσες χιλιάδες. Αυτό πλήττει περισσότερο την ασφάλεια. Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά προσπαθείτε να βάζετε στην ίδια ζυγαριά το ζήτημα ασφάλειας που ένα παιδί δεν φοβάται να πάει στο σχολείο το πρωί στην Αττική. Με το αν έγινε σκάνδαλο στον χώρο της υγείας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέω ότι κοστίζει περισσότερο τελικά στην ασφάλεια της χώρας αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διαλέξω. Η ασφάλεια ή η υγεία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μας λένε και ποια είναι η τιμή της ανθρώπινης ζωής, να το ξέρουμε να πάρουμε κάτω. Το καταδίκασα ούτε τη σπασμένη τζαμαρία, αλλά δεν ήταν καλύτερα. Εκεί το συνδέσατε. Δεν ήταν καλύτερα. Δεν μου λέτε λίγο την τιμή της ανθρώπινης ζωής. Στη 10-14 με τις αυτοκτονίες και με τις διαρρήξεις και με να κάνουν πάρτι, δεν είχε καθόλου αξία η ανθρώπινη ζωή. Δεν είχε καθόλου αξία η ανθρώπινη ζωή. Ποια είναι η τιμή της ζωής για εσάς? Ιδίως στην κυβέρνηση Σαμαρά. 5 εκατομμύρια πόσο είναι, 20 εκατομμύρια. Την οποία εξακολουθείτε να υπερασπίζετε. Αυτό είναι που με κάνει. Εντάξει, εδώ έχουμε ξεφύγει τώρα, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ζούμε. Γι' αυτό λέω, αυτή είναι η αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά. Κύριε Κρατή, το rebate εννοεί ο κύριος Αθηνάτος, έτσι. Για 2006-2010. Αυτή είναι η αριστερά. Δεν ζητήθηκαν αυτά. Η ανθρώπινη ζωή και όλο αυτό που γίνεται, αυτό που ζούμε. Για το rebate σας μιλάει, για την ανθρώπινη ζωή, γιατί το επαναφέρετε? Γιατί εγώ για την ασφάλεια μιλώ, δεν θα μιλάω γιατί θέλει ο κύριος. Όχι, σας είπε κάτι πανηγύρισης. Ναι, όχι, εντάξει, συγχωρέστε. Μπήκαν τελικά. Όχι, βέβαια. Γιατί όμως? Τι όχι. Μπήκαν ή δεν μπήκαν. Δεν ζητήθηκαν.
Α, τα 240 εκατομμύρια. Αλλά γιατί δεν στήθηκαν. 2006-2010. Ναι, αυτό λέω, αλλά να σας πω κάτι. Γιατί δεν ήταν όνομα. Ναι, δεν θυμόμαι την περίοδο. 2006-2010. Ποιοι ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν υπουργός υγείας. Ήταν κάποιος άλλος. Εσείς είπατε ότι τα βάλατε στα σιρτάρια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι έγινε, δεν ζητήθηκαν. Όχι, άλλο δεν ζητήθηκαν. Τα λεφτά ήταν στα σιρτάρια του. Αλλά ακόμη και αυτό που λέτε, αφήστε το θεμέ. Έτσι, μα πολύ η έχει πάρα πολύ ψωμί που στο τέλος θα ρωφάτε εσείς το μικρό ψωμί, αλλά δεν έχει σημασία σε αυτό. Αλλά ξαναλέω, για την ασφάλεια ξεκινήσαμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι από τα Έλληνα οποία τη ζούμε δηλαδή. Τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ναι, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της στην Οβάτη και παντού. Αυτό τώρα που λέτε, συγγνώμη, δηλαδή σε άλλη περιμένουμε. Μήπως ζούμε στη Γερμανία, δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι αμερόληπτη. Δεν έχει γιατί ότι μπορεί η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί δεν είχε διελευκανθεί κανένα από τα σκάνδαλα που ταλάνισαν τη χώρα. Που ταλάνισαν τη χώρα και την χρεοκόπησαν. Πώς θα τσοχατζόπιλος μέσα είναι, τα ξαναπεί. Εντάξει, και βρέθηκε και ο Παπαντονίου έχει προφυλακιστεί. Και ο Παπαντονίου είναι προφυλακισμένο. Ναι, αυτό έγινε το έγινε πολύ δεν υποστηρίζει. Και το φύλακτη χάρη στον νόμο της κυβέρνησης που έγινε αυτό. Έγινε χάρη στην ερμηνεία των δικαστικών αρχών, ναι. Αλλά πόσα σκάνδαλα ήταν σε σχέση με αυτό. Χάρη στον νόμο του Πόσα σκάνδαλα διαλέγει. Χάρη τη ελληνική δικαιοσύνη. Εντάξει, δικαιοσύνη χρησιμοποιεί νόμο του κυβερνήτη. Τι πιστεύει ο κόσμο. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τώρα. Γινόταν η δουλειά. Το παράλογο. Το παράλογο είναι ότι δεν τιμωρήθηκε κανεί. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι είναι αμερόληπτη η δικαιοσύνη τώρα. Στείλαμε στην δικαιοσύνη. Είναι αμερόληπτη και να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά. Πάντω τώρα πούμε ακόμα το ψάχνουμε ποιο είναι. Είναι ή δεν είναι αμερόληπτη. Τώρα είναι αμερόληπτη. Είναι ένα και να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά. Πάντω τώρα πούμε ακόμα το ψάχνουμε. Αφήστε να γίνει να αλλάξει κυβέρνηση γιατί θα αλλάξει κυβέρνηση. Αφήστε να δείτε να γυρίσουμε σελίδα γιατί όλα αυτά θα γυρίσουν. Πάντω και οι δυο σα. Και οι δυο σα. Πρώτοι ανώτερου δικαστικού λειτουργού αμέσω μετά του παίρνετε ψηφοφέλτη. Καθόλου δεν τον κύριο Αθανασίου εσεί, τώρα τον κύριο Πικραμένο. Την κυρία Θάνο αμέσως τον κύριο Τσίπρα στην πλήρη. Άλλος σύμβουλος. Τον κύριο Πικραμένο. Ο κύριος Πικραμένος δεν τέλεσε πρωθυπουργός. Ναι. Τι. Υπηρεσιακός. Ναι. Και. Έτσι. Θέλω να πω τη σχέση πρώην δικαστικών με τα κάστοτε κόμματα. Καθόλου άλλο δεν είναι το ότι η κυρία Θανασίου Ο κύριος Πικραμένος εδέχει από όλους τα πειρά στη Βουλή. Έγινε ορθό και τώρα κάτι μου λέει ο κύριο Πικραμένο. Αν είναι ορθό, μου λέει ο κύριο Πικραμένο. Και τα δύο κόμματα λέω ότι έχει την πειρά. Απολυτευτεί όμω ο ίδιο είναι δυνατό. Εντάξει, εδώ είναι ενεργεία αρχηγό τη αστυνομία του Στρατόγεννα. Επειδή έχουμε πίεση χρόνο, όπω καταλαβαίνετε, αφού είναι και η τελευταία και προεκλογική συνέντευξη. Το τελευταίο ερώτημα το οποίο θα θέσει αμέσω τώρα ο Παναγιώτη Πλιάτσιο αφορά τι άλλο, τη συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει, να δούμε τώρα κύριε Ακριτή, θα ξεκινήσω από εσά. Πόσο θα βαρύνει την ψήφο των πολιτών τη Κυριακή. Εσεί έχετε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν σα αρέσει ούτε η ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Ναι, προσωπική άποψη είναι αυτή. Εάν θα καταργήσετε, αν θα καταγγείλετε τη συμφωνία, όπω λένε κάποιοι συνυποψήφοι, σα τα πω εγώ, αφήνουν να εννοηθεί ότι κάποια άρθρα ίσω θα τα δούμε. Και βεβαίως και πώς σχολιάζεται και τις τελευταίες αποκαλύψεις για την περίοδο της κυβέρνησης Καραμαλή, που έγινε και διαφημιστικό μάλιστα σλόγγαν. Ναι. Αυτές όλες όμως αποκαλύψεις σκέφτες. Προηγήθηκαν του Βουκουρεστίου, έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, εγώ είπα προσωπικά και θεωρώ ότι προσωπικά σε πάρα πολλούς από εδώ μέσα θα αρέσει αυτό και ποτέ δεν θα το δεχθώ ότι υπάρχει ένα άλλο κράτος που λέγεται Μακεδονία πέρα του ελληνικού. Και βέβαια ποτέ δεν θα δεχτώ ότι υπάρχει γλώσσα μακεδονική που είναι μια σλάβικη γλώσσα, που η μακεδονική είναι η ελληνική και όλα αυτά που ακολουθούν. Από την άλλη όμως είμαστε μπροστά σε μια διεθνή συμφωνία η οποία οποιαδήποτε προσπάθεια να, χωρίς σχεδιασμό να την καταργήσεις μπορεί να οδηγήσει σε άλλα αποτελέσματα χειρότερα σε άλλες περιοχές. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πολύ προσεκτικός. Όντως θα γίνει αναθεώρηση και θα διαβαστεί άρθρο προς άρθρο η συμφωνία. Όντως θα εντοπιστούν αυτά που μπορούν και πρέπει να αλλάξουν. Όντως θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε άρδιν το παιχνίδι. Από την άλλη όμως δεν θα διακινδυνεύσουμε με κανέναν τρόπο την ασφάλεια της χώρας μας. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας πάνω σε αυτά που έχουν κατακτηθεί με άλλες διεθνείς συμφωνίες. Κυριαρχικά δικαιώματα είπατε. Ναι, οτιδήποτε από αυτά απορρέουν. Ό,τι απορρέει από αυτά. Με άλλες διεθνείς συμφωνίες. Αμφισβητούνται. Αυτό λέω. Δεν αμφισβητούνται, αλλά αμφισβητηθούν κάποια στιγμή θα ανοίξουμε μια κερκρόποτα εμείς για αυτό το λόγο. Γιατί άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα τι λέω. Πάλι λέω, δεν κατάλαβα, κύριε Κριτήδη. Συγγνώμη. Είναι η τρίτη φορά που δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν το λέω καλά εγώ. Δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω. Το δέχομαι. Έτσι. Λέω το εξής.
Λέω ότι όταν αφισβητείς κάποιες διεθνείς συμφωνίες, ενδεχομένως και κάποια άλλη γειτονές μας που αφισβητούν κάποιες διεθνείς συμφωνίες, μπορούν να βρεθούν να βρουν τώρα το κατάλαβες και εσύ, Παναγιώτη, έτσι. Παρακυράκι να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αυτό λέω. Μάλιστα. Εγώ φταίω. Εγώ δεν το δίνω να το καταλάβεις. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσεκτικός, λοιπόν, θεωρείτε, όλο αυτό το διάστημα ή του ξέφυγε. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Μα καθόλου. Άνοιξε ΣΥΡΙΖΑ... και κόπορτα ή προσπάθησε ή του ξέφυγε κάτι. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό. Εγώ, δηλαδή έχετε κάτι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Τουρκία, λοιπόν, μια... εγώ δεν λέω το εξής. Υπάρχει μια διεθνή συμφωνία που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η οποία... λέτε. Δεν την έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, την έχει υπογράψει η κυβέρνηση της Ελλάδος. Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Θέλω να πω ότι... ναι, έχει διαφορετική βαρύτητα γιατί δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Η κυβέρνηση Ελλάδος εννοώ. Ναι, ναι. Όχι, όχι, έχει σημασία γιατί δεν μπορείτε να αλλάξετε. Δεν, έχει δεν, πολύ την, μεγάλη δεν την έχει υπογράψει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, την έχει υπογράψει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω. Αυτό προφανώς εννοεί ο Παναγιώτης. Λέω εγώ ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες άλλες διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν, με την Τουρκία για παράδειγμα, που έχουν υπογραφεί και από την Τουρκία και από την Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν πρέπει να προσβάλλουμε κάποιες διεθνείς συμφωνίες τώρα, όπως είναι αυτό το Πρεσπών, γιατί μπορεί κατά λάθος να ανοίξουμε την πόρτα να αφισβητηθούν και κάποιες άλλες διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπεγραφεί με την Τουρκία. Αυτό λέω. Έχει γίνει πάρα πολύ σαφές. Έχει ενδιαφέρον. Αυτό λέω. Πραγματικά αυτό λέω. Ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα, αυτό η Κερκρόπορτα εκεί αφορά. Στην Κωνσταντινούπολη ανοίχθηκε. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, εκεί αφορά. Εγώ φταίω που δεν έχω δώσει να καταλάβω. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι έκανε. Κακώς τα έκανε αυτά που έκανε, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη συνέχεια. Πάντως και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και όλοι οι Ευρωπαίοι και εταίροι και θεσμοί και Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ έχουν δώσει τα εύσημα στην κυβέρνηση. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Δηλαδή, όχι, εντάξει, καλούνα, γιατί δεν γιατί πρέπει να συμφωνούμε δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τι λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Οι δημοκρατίες έχουν διαφωνίες. Και τουλάχιστον οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, τα κόμματα έχουν μεγαλύτερες διαφωνίες και συμφωνίες. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει το θέμα της Ουγγαρίας. Και απεπέμφθηκε από το Λαϊκό Κόμμα η Ουγγαρία. Ο Πρωθυπουργός εννοώ. Έτσι έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, να κοιτάξτε. Ό,τι κάνει ο άλλος δεν μπορεί να εντάξει ό,τι κάνει να μην είναι εντάξει. Λοιπόν, λέω ότι δεν μπορούμε να διαφωνούμε. Ο Ξαντίνος Καραμαλής έβγαλε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Την ξαναβάλει. Όχι, ο Ξαντίνος Καραμαλής. Νομίζω... ο Ανδρέας Πανδρέου. Καλός ή κακός. Καλός, αλλά ο Ανδρέας Πανδρέου. Λέμε και τα ονόματα. Έτσι. Κύριε Θεοφύλακτε, συμφωνία των Πρεσπών, το είπατε εξ αρχής ότι θεωρείτε εσείς πως βάρετε στην ψήφο των ευρωεκλογών. Αλλά ο κόσμος εξήγησε όλη αυτή την ένταση που είχε και ότι τώρα δεν θα βαρύνει, λέτε. Ή όχι. Δεν θα βαρύνει γιατί όσο περνάει ο καιρός ο κόσμος καταλαβαίνει και ιδίως με αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες καταλαβαίνει ποια ήταν η θέση και ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι συμφωνεί με τη σύνθετη ονομασία, δηλαδή συμφωνεί με το Βόρεια Μακεδονία. Να το πούμε καθαρά, και το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με το Βόρεια Μακεδονία, όλα τα κόμματα συμφωνούν με το Βόρεια Μακεδονία, γι' αυτό και ήταν η εθνική γραμμή. Αυτό εφαρμόσαμε εμείς, την εθνική γραμμή. Τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Ακριτής, λέει, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να έχουν καμία αναφορά στον όρο. Να το πω κι εγώ προσωπικά, και εγώ έτσι δεν θα ήθελα κι εγώ να έχω καμία αναφορά στον όρο Μακεδονία. Όμως, αυτή η θέληση του ελληνικού λαού, τι είναι δηλαδή όταν έχεις να λύσεις ένα εθνικό θέμα, το να λέμε δεν θέλαμε, γιατί το λέγαμε και το 92, καμία αναφορά στον όρο Μακεδονία, μας έφερε σε δυσμενέστερη θέση. Δηλαδή, εκεί που θα το είχαμε κλείσει το 92 Σλαβομακεδονία και Σλαβομακεδόνες και Σλαβομακεδονική γλώσσα, χάσαμε αυτή την ευκαιρία γιατί δεν θέλαμε να έχουν το Σλαβομακεδονία. Το Σλαβομακεδονία μας πείραζε. Μετά από 25 χρόνια που όλος ο κόσμος του λέει Μακεδονία σκέτο, αυτό που μπορούσαμε να καταφέρουμε ήταν το Βόρεια Μακεδονία. Γι' αυτό και εφαρμόσαμε αυτή τη γλώσσα. Όμως δεν αγνώρισε ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση και κανένα κόμμα. Και τη γλώσσα δυστυχώς τα είχαν κατακτήσει όλα αυτά. Και εμείς εθελοτυφλούσαμε, κάναμε ότι δεν βλέπουμε και κάναμε ότι δεν ακούγαμε. Όλοι τους λέγανε Μακεδονία. Άμα πήγαινες έξω και έλεγες είμαι από τη Δυτική Μακεδονία, σου λέγανε καλά, εσύ δεν μας είπες ότι είσαι Έλληνας. Εγώ, σαν βουλευτής, πήγα σε συνελεύσεις στον ΟΑΣΑ και. Και μας λέγανε αυτό. Δηλαδή, η επιλογή ήταν Μακεδονία σκέτο ή Βόρεια Μακεδονία. Το βιβλίο του Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Νεδρινού το διαβάσατε. Την επίμαχη παράγραφο. Λέει λοιπόν, αποκαλύπτει ότι ήρθε ο κύριος Γιουνκέρ το 2015 και είπε στον Αλέξη Τσίπρα: θα σε βοηθήσουμε στα οικονομικά, αλλά σε λίγα χρόνια να λύσει το Σκοπιανό. Γράφτηκε, λέγεται, υπόθηκε, δεν διαψεύστηκε μέχρι σήμερα καθόλου.
Δεν συνδέεται. Μετά κυκλοφόρησε... Δεν το λέω εγώ, δεν έχει διαπιστευτεί καθόλου από την Ελλάδα. Μετά κυκλοφόρησε και, και δυστυχώς το άκουσα και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη Βουλή και σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι μας δώσαμε το όνομα για να μην κόψουμε τις συντάξεις. Πράγματα παράδεκτα να τα λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Σας συρτάει για όνομα. Με αυτό φυσικά και είναι παράδειγμα. Είναι δυνατόν ότι δεν κόπηκαν οι συντάξεις γιατί δώσαμε ποιο όνομα. Το, αυτό που θέλατε, που είναι η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Μακεδονία, είναι αυτό. Πάντως επιστήριζα, μπήκε η επίσημη υπογραφή. Μπήκε η επίσημη υπογραφή, εφαρμόσαμε την επίσημη γραμμή. Για το timing δεν το κατάλαβα εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω τι πίεση γιατί, είχατε. Να σας πω το timing. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέρεται για την πέμπτη μονάδα. Επιτρέπει να ολοκληρώσω για τη συμφωνία του προσπρόσωπου. Το timing ήταν ότι για πρώτη φορά άλλαξε κυβέρνηση στην Βόρεια Μακεδονία, στους βόρειους γείτονες, γιατί ως τώρα δεν δεχόταν αυτά που είχε δεχθεί ο Κώστας Καραμαλής, Μακεδονία, Παύλα, Σκόπια, αυτά τα παράδεκτα και χωρίς συνταγματική αλλαγή. Ήταν τόσο ακραίοι. Ούτε το Βόρειο Μακεδονία δεν δέχτηκαν. Το έχει πει η κ. Μπακογιάννη σε συνεδριάσεις. Δεν τα δέχονταν. Αλλιώς τα είχε κλείσει και επί Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας καταλάβει ο κόσμος ότι και με τη Νέα Δημοκρατία αναθεώρησε γιο. Αυτά που λένε θα αλλάξουν, τίποτα δεν θα αλλάξουν. Εδώ είμαστε, το λέω στην εκπομπή σας, ούτε ένα κόμμα δεν θα αλλάξουν από τη συμφωνία. Γιατί η συμφωνία εφαρμόζει την εθνική γραμμή. Κασέτες δεν. Δεν χρησιμοποιούμε κασέτες, πήρα κύριε Κρυπίδη, είμαστε high-tech. Στη Βόρεια Μακεδονία. Σε πλασάκι, άμα θέλετε, είμαστε high-tech. Στη Βόρεια Μακεδονία το πρότεινε ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννη. Και το εφαρμόσαμε εμείς, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Η κάθε άλλη λίστα ήταν χειρότερη. Δεχτήκατε πράγματα που δεν είχε συνομολογήσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ασχολούνταν καν με τη γλώσσα και με ταυτότητα, ήταν δεδομένα. Εδώ όταν Μπακογιάννη είχε αποκαλύψει ότι το είχε στο όνομα. Υπήρχε σχετική παράγραφο, όταν την απέρριψε. Όταν συμφωνεί την ονομασία και λες για Μακεδονία, Σκόπια, χωρίς συνταγματική αλλαγή. Δηλαδή αυτή στα έγγραφά του παντού μέσα θα ήταν Μακεδονία σκέτο. Εντάξει, τώρα παρακολουθούμε μια πολιτική του παραλόγου. Δηλαδή, όποτε μας συμφέρει το έργο που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και το συνεχίζουμε είναι δικό μας και όποτε βάζουμε εμείς την υπογραφή μας είναι κάτι που το έχουν κάνει άλλοι. Ας αναλαμβάνει τις ευθύνες του καθένας. Δεν ξέρω αν είναι ο επίλογος, αλλά αν είναι το. Στη συνέχεια. Όχι, έχουμε να κλείσουμε. Οπότε να πω ότι. Δεν έχω καταλάβει τελικά αυτή η τέλεια κυβέρνηση που έχει κάνει άπειρα λάθη και που έχει οδηγήσει στο να πληγώσει τον πατριωτισμό και έλεγα που το έχω πει και προηγουμένως ότι πατριώτης, γιατί το άλλο είναι ότι όποιος είναι πατριώτης κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνικιστής. Όχι, αυτό δεν πατριώτης, το δέχομαι. Πατριώτες είμαστε όλοι πατριώτης, και δεν δέχομαι το... Δεν ξέρω αν είστε όλοι, πατριώτης πάντως είναι γιατί αυτός. Το εφηβηθείτε, γιατί. Γιατί. Δεν είπα για εσάς πρόπως, θέλω έτσι. Δεν είμαστε όλοι. Και εμείς και εσείς. Εντάξει, δεν αφορά σε εσάς. Λοιπόν, πατριώτης είναι αυτός που αγαπά τη χώρα του. Εθνικιστής αυτός που μισεί τις χώρες των γύρω. Λοιπόν, αυτό κατά κόρο εσείς το λέτε. Εδώ συγγνώμη, συγχωρέστε με. Εδώ έχουμε ακούσει σήμερα και τι δεν έχουμε ακούσει. Και λέτε, δεν δέχεστε αυτό. Δηλαδή, ακούσαμε ότι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάζαν τα λεφτά σε σιρτάρια τους για να μην προχωρήσουμε την ΟΒΑΡ της. Είπατε ότι δεν μας είπατε πόσο στοιχίζουν μια ανθρώπινη ζωή, τέλος πάντων. Είπατε ότι υπερασπίζεστε. Δεν κατάλαβα το ερώτημα γι' αυτό. Δεν πειράζει, θα το κάνω πιο σαφές. Είπατε ότι όλοι οι τρομοκράτες, όποιοι σκοτώνουν. Είναι ανεκτήμητη η ανθρώπινη ζωή για να τελειώνουμε. Τι θέλετε να πείτε, Κωστή. Θέλω να πω ότι όποιο έχει κάνει. Ήταν μέλος κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης, τον πλήσιο προστατεύεται, ας πούμε, ή όποιος έκανε κάποιες απαλωτριώσεις. Oh. Γιατί, ποιος είναι τις άδειες, δεν κατάλαβα. Εσείς τις δίνατε, στο ξύλο που πήγαινε και έπαιζε μπουζούκι στα νησιά. Και ίδιος δώσατε. Μα ο νόμος τους δίνει, κύριε Κρυστίδη. Στο Κουφοντίνο, σε παρακολουθείτε, κάνετε τα πάντα, να αλλάξετε τα πάντα για να μπορείτε να πάρει άδεια. Πιεστήκατε, γιατί είδατε ότι πάνε να χάσετε ψήφους, γιατί υπήρχε μια τρομοκρατία. Σπάγανε, βάζανε φωτιές. Και εσείς στο Κουφοντίνο. Και κατάφεραν 10 άτομα να εκβιάσουν ένα ολόκληρο κράτος και να του δώσουν άδεια. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο. Ο ξηρός αδιανόητο. Αδιανόητο. Στο ξηρό. Εγώ ξαναλέω. Όταν μια φορά μπορεί να έχει πάρει κάποιο άδεια, το ξαναλέω. Κάντε τα πάντα, κάντε τα πάντα να υποκύψετε στους εκβιασμούς κάποιον για να δώσετε άδεια στον Κουφοντίνο. Και, βγαίνει, και ποτέ δεν βγήκε ούτε ένας από εσάς να πει ήταν τρομοκράτης. Είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Όχι, μα ήταν τρομοκράτης. Γιατί λέτε ότι δεν βγήκε. Ναι, μόνο εγώ το έχω πει. Ναι. Ο νόμος δίνει άδειες. Ο νόμος και η δικαστική εξουσία δίνει άδειες. Και μπράβο σας που το είπατε, είστε μοναδικός από το ΣΥΡΙΖΑ που το έχει πει. Γι' αυτό και δίνατε και εσείς αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε
Δύναται. Είναι λαϊκισμός που κάνουμε τώρα και οι δυο μας και καλό είναι να το αλλάξουμε. Ούτε εσείς δίνετε, ούτε εμείς δίνουμε. Εγώ λέω ότι είναι ο νόμος και το συμβούλιο. Και είναι προς τιμή σε αυτό, γιατί το μοναδικό σου έλεγε το φωτεινό. Ο νόμος είναι κι άλλοι, εντάξει. Δεν μου λέτε κανένα νόμο, δεν έχω ακούσει κανένα νόμο. Βανίγια, λοιπόν, επειδή θα πρέπει να συντομεύει ο χρόνος, αν έχει ολοκληρώσει και ο κύριος Εκκρητήδης, να του δώσουμε το λόγο, το μοναδικό, το τελευταίο μονόλεπτο του καθενός σας. Γιατί να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, γιατί να ψηφίσουμε και ο Φρόνια Εκκρητήδη, άμα είναι να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, σε ένα λεπτό, κύριε Εκκρητήδη. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, γιατί πλέον πρέπει να πιστευτούμε στην αξιοσύνη και την πρόοδο αυτού του λαού, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε όραμα. Έχουμε περάσει και άλλες φορές δύσκολες στιγμές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε περάσει περισσότερο οικονομική κρίση, χειρότερη από αυτή που ζούμε τώρα, αλλά πάντα υπήρχε ένα όραμα. Αυτό το όραμα μας έχουν πάρει πλέον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει όραμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα χαϊδέψει αυτιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γυρίσει σελίδα. Και αν ψηφίσουμε, που θα ψηφίσουμε όλη η Νέα Δημοκρατία και θα πρέπει να πάμε, η αποχή είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνουμε, γιατί τότε αποφασίζουν άλλοι για μας και αυτό θέλουν και κάποιοι να κάνουν. Θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε για τον εαυτό μας, εμείς να αποφασίσουμε για το μέλλον αυτής της χώρας και να ψηφίσουμε και τον χρόνο τον Ακρητήδη, γιατί θέλει σταυρό χρόνο ο Ακρητήδης για να εφαρμόσει από αυτά που έχει ως εμπειρία, από αυτά που μεταφέρει ως επαγγελματίας καταξιωμένος στον Όμο Κοζάνης, στην περιοχή, στον τόπο του. Κύριε Θεοφύλακτε, γιατί να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ και γιατί να βάλουμε και ένα σταυρό δίπλα από το όνομά σας? Θα συμφωνήσω μόνο με τον κύριο Κρητήδη ότι μόνο πρέπει να μειωθεί η αποχή, πρέπει να έχουμε μεγάλη συμμετοχή την Κυριακή. Σε όλα τα άλλα θα διαφωνήσω όμως. Πρέπει όντως να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορούσα να ψηφίσω, και... δεν διαφωνεί αυτό. σωστά. Πρέπει να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Αλέξη Τσίπρα. Εμείς είμαστε που πήραμε τη χώρα χρεοκοπημένη μέσα στα μνημόνια που την κατέστρεψε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, εμείς τη βγάλαμε από τα μνημόνια, τη φέραμε σε μια κανονικότητα. Μπήκε η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη σε μια κανονικότητα. Με δυσκολίες, ναι, αλλά άρχισε δηλαδή να φαίνεται μια σταθερή αλλά σαφής βελτίωση στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Αυτό πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία να το συνεχίσουμε. Κάποια μικρά λάθη που γίναν έχουμε διδαχθεί από αυτά και θα τα βελτιώσουμε, θα τα σταματήσουμε. Από εκεί και πέρα, στο προσωπικό, όσοι παρακολούθησαν την κοινοβουλευτική μου πορεία, νομίζω ξέρουν ότι τα έδωσα όλα πραγματικά σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετείχα στις κορυφαίες εξεταστικές επιτροπές με πολλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά δεν ξέχασα τον τόπο μου εδώ, τον Ομό Κοζάνης. Είχα έργο και με το Πανεπιστήμιο που αναφέραμε, με την εξαγωγή του κρόκου στην Κίνα, με το επίδομα προβληματικών περιοχών. Αυτό 18 έκτου βγήκε το ΦΕΚ πριν πολύ λίγες δύο εβδομάδες. Με παρουσία σε όλα τα μεγάλα ζητήματα του τόπου και θέλω να συνεχίσω αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι είχα μια πολύ αξιόλογη εκπροσώπηση του νομού Κοζάνη στο Κοινοβούλιο και θέλω αυτό να το συνεχίσω, να μου δώσουν οι πολίτες τη δυνατότητα να το συνεχίσω. Σας ευχόμαστε προσωπική επιδοχή και στους δύο. Την Κυριακή. Την Κυριακή, τι ώρα, Παναγιώτη? Σας περιμένουμε εδώ σαφέστατα και τους δύο. Και τον κύριο Τσιλιφίδη, που εγώ λυπήθηκα πραγματικά που δεν υπήρχε εκπροσώπηση του κοινά. Ήταν πραγματικά μια πολύ άτυχη στιγμή. Κυριακή μετά τις 8 να κάνω μια πρώτη εκτίμηση στον έξι. Μετά τις 8 δίνουμε ραντεβού με το κοινό. Μετά τις 8 έχουμε τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα. Εντάξει, θα πει και τον άγχος του Σταυρού, βέβαια και ιδέα, αλλά εντάξει. Εμείς 7 και 5 είμαστε εδώ. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν λέω καλή ξεκούραση, γιατί και αύριο Σάββατο είναι κρίσιμη και την Κυριακή μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Ξέρω ότι έχετε αρκετή δουλίτσα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Να πάτε να ψηφίσετε. Η αποχή δεν εξυπηρετεί κανέναν. Μην επιλέξετε κανέναν. Γιατί θα έχει 35-36 βαθμούς. Θα έχει τόσο υψηλή θερμοκρασία. Έτσι λέγαμε αύριο. Άρα προλαβαίνουμε πρώτα να πάμε να ψηφίσουμε και μετά να εκδράμουμε. Ή το αντίθετο. Εφτά κλείνει κάλπες. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.